Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμιοι. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2310-85-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Δησιράπη απέναντί μου στη δήμη στον Ήχον, τον Θανάση τον Καδαμπάκη στο production. Την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αυτοί φροντίζουν για την οριστική διαγραφή, η οποία γίνεται σε ένα λεπτό κυριολεκτικά. Και για ανταλλακτικά στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, περισσότερα μέσα από ένα μεγάλο μπαζάρι το οποίο έχουν εκεί ή στη σελίδα τους www.listoparto.gr.
9.55 και ενώ το νούμερο στο μήνυμά στο 54.340 Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ειδικότερα. Και να πούμε ότι κοντά μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, η εταιρεία Skoda Εσκιάδης Βαλοδήμος, η οποία φροντίζει με απίστευτες προσφορές για όλους εσάς, για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου θα το βρείτε με 17.050 ευρώ μόνο. 17.050 ευρώ μόνο, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εξοικονομήστε τώρα έως 30 ευρώ με την αγορά θετικής μελάνης HP 364. Επιλέξτε έναν από τους τρεις συνδυασμούς συσκευασιών και συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην online φόρμα, ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς και τις ετικέτες μέσα σε 30 μέρες από την αγορά σας. Μπορείτε να συμμετέχετε στην προσφορά μέσω σελίδας hp.gr/link/cashback, όπου θα βρείτε και τους όρους και προϋποθέσεις. Ισχύει μέχρι και 31 του Γενάρη. Κωνσταντίνε, πάει και ο Τσίμιροτ. Έφυγε. Μας χαιρέτησε. Πήγε τη Σταντάρ Λίγκης. Μείον ένα εξάρι. Δεν είναι εξάρι, είναι οχτάρι. Μείον ένα παίκτη. Ναι. Ωραία. Ο οποίος θα βοηθούσε και μάλιστα ήταν και ανεβασμένος. Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Γιατί δεν τα καταλαβαίνεις αυτά. Αφού θα πάρει πάω το πρωτάθλημα, τι τον πειράζει. Θα πάρει τον Κουρμπέλη ή θα πάρει κάποιον άλλον σαν τον Κουρμπέλη. Ο Τσίμιροτ είναι ένα παίκτη, όπω και ο Κουρμπέλη είναι ένα παίκτη, θα σου πω εγώ. Α σου πω πώ είναι, α πούμε, ανάλογα με μια γυναίκα. Να μου πει. Δεν είναι ψηλή, κοντούλα είναι. Άμα βάλει λίγο τα κουνάκι θα δείξει. Οι γάμπε, οι σχοντρούλε είναι. Αν βάλει ένα παντελονάκι θα το κρύψει. Ναι. Νοικοκυρούλα είναι. Ναι. Εξοχικό έχει. Στην Καλλικράτεια. Αφού έχει κουτσά. Αυτά είναι οι Τσίμιροτ, Κουρμπέληδε και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβες, δεν λέει τίποτα. Είναι ημίμετρα, ναι. Δηλαδή. Έχει ωραία δοντάκια, έχει ωραία ματάκια. Έχει τα ψυχολογικά της. Μικρή πέρασε μια περιπέτεια, μια καταθλιψούλα κτλ. Καλή είναι όμως. Δεν απνίξει το μωρό άμα το. Κατάλαβες. Θέλω να σου πω. Ναι, με το... Αυτό θέλω να σε πω, δηλαδή. Ο Τσίμιροτ είναι. Δηλαδή είναι να βολευόμαστε. Ο Τσίμιροτ τρέχει. Μαρκάρει. Κλείνει τους χώρους. Ψηλά δεν λέει τίποτα. Δυνατός πολύ δεν είναι. Θα κάνει. Απάνω σε άλλο χαφ ένα pressing μπορεί να του κλέψει την μπάλα. Μια πασούλα θα δώσει. Κάθε τρία χρόνια θα σου κάνει 2-3 γκολ. Εντάξει, είναι καλός παίκτης, εργάτης. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ ένας εργάτης, ο οποίος ήταν σε καλή φόρμα. Αυτή είναι η. Δηλαδή τέτοιον, άμα πάρει με ένα κοντός, ας πούμε, και μου πει είσαι τεχνικός διευθυντής και πάρε το αεροπλάνο, θα σου βγω 200 τζίμιρουτ. Με τα λεφτά που δίνει ο Σαββίδης και το πιάνω το πισινό, 400 τζίμιρουτ θα σε βρω εγώ. Μάλιστα. Κλείνει η παρένθεση. Πάει και ο τζίμιρουτ. Λογικό. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Φόρτο μαξιά, θες να είσαι σαν υπάλληλο να το δεις. Καλός είναι ο οδηγός, οδηγός είναι. Το χρόνο 2-3 φορές το γρατζουνάει το φορτηγό. Φόρτο μαξιά, φόρτο μα καλός είναι. Λίγο αφιένας θα πούμε, το πιάνει κάνα 2-3 μέρες άδεια. Καλός πολιτής, καλό παιδί. Καλός με τους συνεργάτες του. Τσακώθηκε με τη Μαρία στο λογιστήριο της προάλλης, αλλά δεν πειράζει, το ξεπερνάμε κι αυτό. Άμα το βάλεις υπερορία κάνει. Βέβαια κάνει υπερορία, ζητάει τα λεφτά. Σου λέει άμα θες δώσε. Εντάξει, εγώ για την εταιρεία θα τρέξω λίγο παραπάνω να πούμε. Κάτι τέτοιο είναι ο Τζίμιροτ. Ο Κουρμπέλης, ο Κάτσε. Ναι. Δηλαδή τέτοιο σου βρίσκω εγώ. Άμα με δώσεις αεροπλάνο ας πούμε και πες Ραπτόπουλε πάμε μια περιοδία ας πούμε. Ξέρεις και τη γλώσσα συμμορφωμένος από τον Αϊθαράπη και τα λοιπά. Σου βρίσκω εγώ 400 Τζίμιροτ, 200 Κάτσε, 300 Κουρμπέληδες. Κατάλαβες, σου βρίσκω εγώ. Κατάλαβες. Κονέδες, σου βρίσκω ό,τι θες. Μάλιστα. Α, μπράβο. Κάπου διάβασα ότι. Πώς είναι? Κάπου διάβασα ότι ο Λουτσέσκου δήλωσε ότι θέλει να παίζει χωρίς αμυντικούς μέσους. Ο Λουτσέσκου θέλει να παίζει χωρίς. Χωρίς αμυντικούς μέσους. Χωρίς αμυντικούς μέσους. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν θέλει το εξάρι, ας πούμε, να πάει πάνω σε ειδικούς ρόλους. Ναι. Ή θέλει ένα μπαίχτη, ας πούμε, πιο ποιοτικό. Εσύ που είσαι έξω από τον χώρο. Ναι. Και το παρακολουθείς και ακούς κάτι τέτοιο. Ναι. Πώς το σχολιάζεις? Πώς το σχολιάζω αυτό εγώ? Μια έξυπνη δήλωση του Λουτσέσκου. Όπου άλλα λέει, άμα τους πω εγώ φέρτε μου έναν κόφτη, θα μου φέρουν αυτικά ξυλοκόπο. Ενώ εγώ θέλω κάτι πιο ποιοτικό. Και άμα τους πω θέλω να είναι και γρήγορος, μπορεί να καλύψω και το 6. Έχει ένα εξαροοχτάρι θέλει. Δεν θέλει ένα πενταρο εξάρι. Κατάλαβες. Θέλει ένα εξαροοχτάρι και ένα στόπερ. Αυτό λέει ο ευφυής Ρουμάνος, τεχνικός του ΠΑΟΚ.
Ότι άμα μου φέρεις ένα οχτάρι που τρέχει καλά, μπορεί να κάνει. Μπορεί να μην είναι ο Βδέλας απάνω στον Φορτούνι, ας πούμε, αλλά θα καλύψει το χώρο εύκολα. Θα καλύψεις με ζώνη την αυτή, θα την πάρει την πάσα. Θα μου βγει και 20 μέτρα μπροστά. Μπορεί να κάνει και κανένα σουτ. Ο Πάοκ το Μαντζόν έπρεπε να πάρει, το ατρομή του. Αυτό εδώ το μαύρο εχθές που έπαιξε εκτό. Αυτή την πεκτάρα. Αυτή την πεκτάρα πρέπει δεν να πάρει. Δεν τον έχει δει κανείς. Τώρα κουρμπέλι, μουρμπέλι, σκαπέλι. Σουτ από μέση απόσταση. Που είναι ο αντίστοιχος παίκτης. Τελείωσε. Για θυμίσου πια. Σου πιάς. Ποια ομάδα είναι ο αντίστοιχος παίκτης. Ποια ομάδα είναι. Ποια πήρε το πρωτάθλημα στην Αγγλία και τρέλανε τον κόσμο. Στη Λέστερ. Για τον. Για το Καντέλε. Μπράβο. Ναι, είναι ο αντίστοιχος Καντέ. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ναι, και ναι. Παραπάνω το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, 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 είναι πολύ καλό. Αυτό πέτσι. Το θηρίο στη μέση ναι, που δεν ναι. Τον έχει προσέξει. Δηλαδή, ειλικρινά απορώ. Τι βλέπουνε. Και στον ΠΑΟ και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Αυτό το Μαντσόν. Δεν τον είδανε. Θέλει να πάει το κουρμπέλι. Δεν τον είδανε το Μαντσόν που τρώει σίδερα. Και σκοράρει και κόβει και κάνει τα πάντα. Μπέλι κουρμπέλι κουτρουμπέλι. Του μπέλι. Μπέλι. Κατάλαβε, κουρμπέλι. Κλάσε με να πούμε στην ανηφόρα με φασολάδα Σισανίου. Άντε τώρα, εντάξει. Άλλα θέματα. Λέγε, τι θέλει. Άλλα θέματα. Τι γουστάρει να πούμε. Λοιπόν, καταρχήν. Μα έφερε να φάμε να πούμε. Να γεράσει. Το πουκάμισο το έβαλε και το άρωμα από κάτω από τη μασχάλη επειδή γιορτάζει δηλαδή. Γιατί δεν πολλά. Το παπούτσι δηλαδή. Το παπούτσι που έβαλε τώρα δηλαδή γιατί δεν έβαλε στο αθλητικό. Επειδή γιορτάζει, αυτό θέλω να μάθω. Το ρολόι το γυάλισε. Τι έχει το παπούτσι. Όχι, ρε παιδί, είναι κακό. Παπούτσι πολιτικό δεν είναι το αθλητικό, αυτό λέω. Πολιτικό. Ναι, δηλαδή είναι ερωταστικό το ντύσιμο, αυτό θέλω να πω. Θα πας μετά να πιεις, να φας, να κάνεις συγγενείς, κολόμπα, κολόσογα και ναι, τέτοια. Ναι, έχω όχι. Δουλειά. Έχεις δουλειά. Στοίχημα, ιστορίες. Στοίχημα έχεις να κάνεις. Δουλειά είναι το στοίχημα. Δηλαδή, ρε φίλε, ναι, συγγνώμη, το να καθίσεις να γράψεις για να δώσεις μία, δύο, τρεις, τέσσερις προτάσεις. Καλά, δεν δώσεις και συνταγές σε κανένα άρρωστο, σε κανένα φαρμακείο να πούμε. Αυτό πιο εύκολο. Εντάξει, τι είναι εύκολο. Το να διαγνώσει το πρόβλημά του είναι το δύσκολο. Κοίταξε, εύκολο δεν είναι. Γιατί άμα δώσει λάθος φάρμακο μπορεί να το πεθάνει. Ενώ αν δώσει λάθος διάγνωση. Στο ποδόσφαιρο. Αν λάθος σημείο δεν θα πάθει τίποτα. Δεν πάθει. Αυτό λέμε. Κατάλαβες. Άρα δεν έχει την ναι, άμα είσαι πιλότος και κάνει το λάθος, πάει το αεροπλάνο. Άμα είσαι γιατρός και κάνει το λάθος, πάει το έντερο. Αν διαγνώσουμε τα αεροπλάνα. Ναι. Είναι το κάτι όχι, παιδί μου, άμα είχε επαγγέλματα που άμα κάνει το λάθος. Είναι σημαντικό. Το οδηγό στο πούλμαν, άμα κάνει το λάθος, είναι λάθος μεγάλο. Εσύ και εγώ, άμα κάνουμε το λάθος, έλα μου και τι έγινε. Αυτό δεν σημαίνει δεν έχει δουλειά. Άλλο αυτό, ναι. Και ένα ζαχαροπλάστη μπορεί να κάνει μια τούρτα, να παραγγείλει ο άλλο με κρέμα, να την κάνει με σοκολάτα. Ναι. Μπορεί να θεωρήσει ότι δεν είναι τίποτα. Μπορεί γι' αυτό να είναι άλλο δυο ώρες δουλειά. Δεν πεθαίνει από την τούρτα. Ναι, αλλά είναι μπελά. Κοιτά, άμα έχει ζάχαρο, είτε καραμέλα είναι είτε αυτό, θα έχει θέμα. Άμα είναι κανονικό. Αν γράψω εγώ τώρα ότι θα παίξει ο Πέλκα στην Κυριακή. Ναι, ναι. Όταν ξέρουν ότι όλοι είναι τραυματίας. Δεν πέφτει το αεροπλάνο. Σωστό. Δεν γελάνε. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι κάτι που θέλει προσοχή. Ναι. Δεν ναι. Λέω ότι σκάβουμε. Μπράβο, ωραία. Ουδέποτε είπαμε. Άλλο θέμα. Λοιπόν, γενικά το κύπελλο είναι ξενέρωμα. Γιατί είναι ξενέρωμα, είναι τίτλος. Μάχη γίνεται. Θα σου πω. Γιατί είναι ξενέρωμα. Ξενέρωσα πολύ με το παιχνίδι του Πανιωνίου. Γιατί ξενέρωμα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Καταρχήν έπιασα το 2-0 εγώ. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Και το 0 σε ένα γκολ του Ολυμπιακού. Εκείνο το οποίο άχαστο χ. Άχαστο χ. Και 0-0 τώρα. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραίο, ωραίο. Άλλο. Όπως. Να σου δώσω συγχαρητήρια για τον Πανιώνιο γιατί κοντά ήσουν. Στο 2-0. Ναι, πολύ κοντά ήσουν. Εντάξει. 1-0, 2-0. Δηλαδή, χάθηκαν κανένα δύο καλές ευκαιρίες μετά. Εντάξει. Σε πούλησε, απλά άργησε να μπει τον γκολ. Πιστεύω στο 70, ο Σάμα, αυτός, πώς το λένε, ο Μασούρας. Ο Μασούρας. Εντάξει. Άργησε να μπει τον γκολ. Αν έμπαινε τον γκολ νωρίτερα, ναι. Θα ήσουν αγκαλιά με τα δύο σκοράκια. Εντάξει. Τα οποία δεν είναι. Απαράδεκτος ο ΠΑΟΚ. Γιατί απαράδεκτος ο ΠΑΟΚ, για ποιο λόγο. Η εικόνα του σαν ομάδα. Γιατί απαράδεκτος. Ήταν καλός. Okay. Ο ΠΑΟΚ, φίλε. Με τον Ατρόμητο είχε δημόσιες σχέσεις, διαιτησία και έκανε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο χωρίς να φουλάρει για να πάει στον Πανετολικό και να φουλάρει εκεί να πάρει το διπλό. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει και μαθαίνει από τα καριολίκια του Ολυμπιακού, μαθαίνει και μιμείται. Είναι πολύ νωρίς ακόμα βέβαια για αυτόν, είναι στο Α ακόμα, έχει δρόμο ακόμα ο ΠΑΟΚ. Για να τον φτάσει δηλαδή στο καριολίκι τον Ολυμπιακό έχει πολύ δρόμο ακόμα. Δεν είναι δηλαδή με ένα goal of sight μισό μέτρο. Κατακάθαρο site. Ναι, δεν μπορεί να γίνει ακόμα Ολυμπιακό. Μικρούλης είναι ακόμα για να γίνει Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να έχει, ας πούμε. Να γίνει Ολυμπιακός θέση του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί το να έχει τον Ατρόμητο εδώ να λες τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, βγάλτε τον, βάλτε το σέρβο, σημείον τρεις παίκτες. Και ο διαιτητής στο offside δικός μας. Δεν βγάζουμε το μάτο κάρτα κίτρινη, βγάζουμε τον Κυβρακίδη. Αυτά είναι πτεσματάκια. Έχει δρόμο ακόμα ο ΠΑΟΚ μέχρι να φτάσει να γίνει, ας πούμε, ισχυρός σε παρασκήνια και τέτοια. Καλά το πάει το έργο.
Απλά πρέπει να κάνει λίγο καλύτερη την ομάδα του. Εντάξει. Εντάξει. Θες να τα πάμε ένα τα μάτς. Τι είναι ένα λοιπόν, τα μάτς. Τι, ό,τι θες. Εγώ γελούσα. Γελούσες εσύ. Εντάξει. Ναι. Μπορεί να το πεις κακία. Πες το κακία είναι. Ότι. Με την κρουσουριά σου έβλεπα να περνάει η ώρα στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Και λέω, λέει η ομάδα του κυπέλου του Μανιόνιου είναι ικανός να τον αφήσει απ' έξω. Όταν, όταν, δύσκολα. Δύσκολα. 2-0 θα το κερδίσει. Έβλεπα να περνάει η ώρα και ναι. Λέω να αφήσει να γίνει στραφή. Ο Τενές τώρα θα φάει 2. Γιατί θα ανοιχτεί ο Τενές. Θα πάει νομίζω. Ανοιχτά. Τι ακάς, θα κρατήσει το 0-0. Πάλι θα αποκλειστεί ο Τενές. Ο Τενές ανέβασε την ομάδα Αλφα Εθνική. Απέκλεισε ολόκληρο Παναθηναϊκό. Ας είναι και έτσι. Σώνει την ομάδα, είναι επιτυχόν ο Τσεβελέκος. Πολύ επιτυχόν είναι. Πάρα πολύ επιτυχόν. 2 χρόνια. Ο Τενές την ανέβασε. Ο Τενές δεν ήταν προπονητής. Ναι. Ο Μπάκεβιτς που έπαιρνε τα πρωταθλήματα, ο Μπάκεβιτς τα έπαιρνε. Ο Κόκαλης τα έπαιρνε. Αυτός γράφτηκε. Ο Πετρόπουλος που τα έπαιρνε στον Ολυμπιακό. Ο Πετρόπουλος τα έπαιρνε. Κράζεις, ο Γουλανδρής τα έπαιρνε. Γιατί κράζεις, αλλά συμμετέχει και ο προπονητής. Α... Συμμετέχει και ο προπονητής. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι τότε. Δηλαδή ο Πετρόπουλος έλεγε, Πρόεδρε, ο μπακ της ο αντιπάλου φτωχό παιδί είναι. Να του δώσουμε κάποια χρήματα. Ένα φοντάν. Ναι, κατάλαβες. Θέλει το μυαλό σου να δουλεύει. Δεν είναι μόνο. Ήταν και καλός προπονητής. Έκανε και τον Μπόμπεκ. Και ο Μπάγκεβιτς ήταν καλός προπονητής. Είχε και το παρασκήνιο. Όλα τα θέλει στη ζωή ο άνθρωπος. Μονοκόμματος δεν είναι. Κοίταξε. Ναι. Σε ένα... Προπονητής ξέρω, λέει μπάλα Καλαϊτζίδης. Ναι. Πάω 4-4-2. Βρέξει χιονίσει με τους γέρους. Ξέρει μπάλα την καλύτερη. Δεν μπορεί να το εφαρμόσει εκεί. Του το λες, δεν το καταλαβαίνει. Καταλάβεις, πρέπει να είναι και λίγο ευέλικτος. Πώς το λένε, ελουροειδής σε κάθε δουλειά που κάνεις. Αν είσαι μονοκόμματος και λες, όχι, εγώ εκεί πάω, εκεί πάω. Μένει στάσιμο. Μ' αρέσει όταν δεν είναι αγνώμονες. Τι είναι αγνώμονες. Γρηγόρη λέει χρόνια πολλά. Αυτό που ευχαριστώ για το 0-1 γκολ στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ πλήρωνε 2,5 φράγκα στο ίντερνετ και βγάλαμε ροκάματο. 2,5 είναι λίγο για το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αν θες τη γνώμη μου, αυτό που πήρες. Είδες το μάτς. Το είδα. Τι είδες. Ήταν ένα Ολυμπιακό σε πρώτο ρόλο να μην δημιουργεί όμως ουσιαστικές φάσεις, να μην απειλεί ουσιαστικά, αφού η ΑΕΚ δεν ήθελε να πιέσει. Δηλαδή έκανε αυτό το οποίο συζητούσαμε χτες. Τα ρίσκει ο Χιμένεθ, άκουγε την εκπομπή και είπε: Εγώ θα κάτσω πίσω. Θα πάρω το. Και στο ΑΚΑ θα κάτσει πίσω. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Ναι. Και στο ΑΚΑ θα κάτσει. Μετά είναι μετά. Ναι, θα πάρω το 0 γιατί ουσιαστική απειλή από τον Ολυμπιακό είναι μία ψηλοευκαιρία, μπορεί να πει αυτό. Ωραία. Δεν υπήρξε να πει αχ, αμάν και κάτι έγινε. Τώρα αυτά για τις κάρτες και το αν ήταν δεν ήταν. Μην μοιάστον. Μην είναι κλάιμαϊν. Δηλαδή και μπαίνεις. Για τους μεν και αυτά είναι για τους οπαδούς της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Δεν έγινε. Καλός ήταν ο Σιδηρόπουλος. 9 στα 10 τον βάζω. Μπράβο. Πολύ καλός ήταν. Φορμαρισμένος. Δεν άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Όχι πολλά φάουλ. Κάρτες ήταν καλός. Πάντως το παιχνίδι ήταν όπως το περίμενα. Θυμάσαι κακό και χ. Ναι. Και 0-0. Ναι. Δεν περίμενα να γίνει. Το κακό παιχνίδι βολεύει τη μικρότερη ΑΕΚ σε μπάτζετ. Να πω εδώ ότι γίνανε κάποια τεστ. Μικρότερη σε μπάτζετ είναι μικρότερη όμως στο γήπεδο. Ναι, είναι μικρότερη. Δεν... Είναι, μικρότερη. Είναι μικρότερη στο γήπεδο. Έχει όμως αυτή η ΑΕΚ όταν παίζει 5-3-2 ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι έχει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, 3 στόπερ με άριστα το 10 στο 9. Ναι. Οι ρόλοι που έχουν ανατεθεί σε αυτούς είναι καταπληκτικοί. Δηλαδή Γκάλο βγες πιο μπροστά, Λόπες μένεις πιο πίσω, μπασταρδεύει το 5-3-2 κάποιες στιγμές όταν πάει να παίξει και λίγο κατοχούλα, γιατί και αυτή πρέπει να δείξει, τραβάει αριστερό βάμπακ το μπακάκι, λέει το Λόπες πάνε εξτρέμ, αλλά αυτά είναι φτηνοδουλειές να πούμε εδώ πέρα. Ειδικό δίδαγμα και στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός δεν κερδίζει την ΑΕΚ. Εδώ. Και στο πρωτάθλημα Ολυμπιακός δεν κερδίζει την ΑΕΚ. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι, όχι, εγώ κατάλαβα και άλλα. Ότι αυτό το μάτς έχει να δείξει τις αδυναμίες που έχει η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έναντι του ΠΑΟΚ. Λέω λοιπόν, ο Ολυμπιακός βγάζει ντεφορμέ κάποιους ποδοσφαιριστές. Ο Φορτούνης για παράδειγμα. Ναι. Εκεί που ο Πέλκας πάει φουλάτος, εντάξει έσπασε τη μύτη τώρα 10 μέρες δεν είναι τίποτα, εκεί ο Φορτούνης βγαίνει πολύ πίσω. Ο Βιερίνη από μπακ αριστερό βλέπει έχει ανεβάσματα καλά. Ο Μυραλάς θέλει κανένα δίμηνο αν τον δούμε. Ο Μυραλάς. Πήρε την μπάλα ο Μυραλάς. Ο Μυραλάς την πήρε την μπάλα. Στο 55 μπήκε. Στο 57 μπήκε. Έκανε μια ψιλοξεντρούλα. Χάθηκε. 30 λεπτά δεν τον είδαμε τον Μυραλάς. Λέγε. Ήσουν εσύ πολύ επιφυλακτικός με τον Βιερίνια. Ναι. Από την αρχή. Ναι. Και σε βρίζαν οι παοξίδες. Ναι. Με τον Μυραλάς όταν πήγαν στο αεροδρόμιο. Ναι. Σου είχα πει. Ναι. Όχι για να σε προκαλέσω για την εμφάνιση. Σου λέω. Ναι. Δεν σε προβληματίζει. Μου λες πόσο καιρό έχει να παίξει. Σου λέω αρκετά. Ωραία. Και σου λέω μη μου αγγινέω Βιερίνια και βλέπουμε ότι.
νέο Βιαρίνια. Βλέπουμε ότι δεν είναι ο Μυραλά που ξέρουμε. Δεν είναι ο Μυραλά. Ουδεμίασκε. Πάει, χλωμό. Άρα δεν είναι τυχαίο το ότι δεν έπαιζε. Άρα έχουμε Μυραλά έξω αριστερά. Δηλαδή μπήκε. Στάσου λίγο να δούμε γιατί θα χάσει ο Ολυμπιακό στην Τούμπα, γιατί θα πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Αυτά ή έποτε. Συν τα αυτά τα φιλίε και διαιτησίε. Για το κύπελο μιλάμε. Σεμπά, όταν έχει ρε Μαρινάκι πάρει 80 εκατομμύρια από το Champions League. Και έχει το Σεμπά. Έχει το Σεμπά Εξτρεμ και δεν σου κάνει κριτική ο ρεπόρτερ. Θα την κάνουμε εμείς από εδώ. Ωραία. Όταν έχεις το Φορτούνι δύο χρόνια να σέρνεται και δεν παίρνεις δεκάρι, άντε να ανέβει. Να λένε ότι χαλάει τα ποδητήρια. Ναι. Ο Φορτούνις μοιάζει με την Μάρθα Βούρτση στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Όλο το έργο περίμενε τον άντρα. Και να παίξω. Περίμενε τον άντρα να έρθει και ήρθε με κουλό χέρι, με ένα χέρι λιγότερο. Δεν μπορεί να το περιμένει άλλο το Φορτούνι ρε Ολυμπιακέ. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μετά, Κούτρης. Αριστερό μπακ Κούτρης σε επίπεδα αλφα εθνικής, επίπεδο Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Θα δεις τον Κούτρη και έτσι ο Κούτρης, ρε δεν μπορεί ο Κούτρης, τρύπα είναι από εκεί ο Κούτρης. Και απορώ πως ο Ντεφορμέ Λάζαρος δεν μπόρεσε να τον τρυπήσει δύο-τρεις φορές. Ίσως και εντολές που είχε ήταν να είναι περισσότερο στα αμυντικά του καθήκοντα. Είδα ένα καταπληκτικό εχθές Γαλανόπουλο με λιγότερα κιλά να παίρνει κούρσες, να κόβει, να κάνει να ράνει. Αλλά το γεγονός ότι δεν έπαιξε ο Σιμόες εκεί, νομίζω ότι αν το κάθισε τον γκολ ο Φορτούνης στο 57-58 λεπτό, θα του χάραν κριτική του Χιμένεθ γιατί δεν έβαλε στο Σιμόε επάνω τον Φορτούνη και μας κάνανε τον γκολ. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Πάμε, διά. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Ωχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Το πρωινό δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το μεσημέρι. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από 5 έως Σάββατο. Κιμάς ανάμεικτος του χασάπι 500 γραμμάρια συν 150 γραμμάρια δώρο 2,99. Πάριζα και τυρί Γκούντας Εφέτες. Αγρικία 320 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Καφές φίλτρου δυνατός 500 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Και ανανάς το κιλό 97. 7 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ρε εσύ, μήπως πέρασε η ώρα? Δεν την είδα. Το Days to Delicious. Ανοιχτά 24 ώρες. Today's keeping the city alive today. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Αφιγραντήρας Μόρι. Με smart control, ιονιστή και λάμπα UV. Αποκτήστε τον τώρα με δώρο το έξτρα σετ στεγνώματος. Για εύκολο, γρήγορο και οικονομικό στέγνωμα των ρούχων. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Παππού, πόσο χρονών είσαι? 98 παιδί μου. Και πώς έζησες τόσα πολλά χρόνια? Με τη βοήθεια του Θεού και του Μουρουνέλεου.
Πίνω κι εγώ μουρουνέλαιο, παππού. Θα ζήσω πολλά χρόνια. Ω, μουρουνέλαιο Μόλερς. Εσύ θα ζήσεις 100+. 100+. Μόλερς υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό, τα οστά, το δέρμα, τους μύες, τα μάτια και την όραση. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Λίγο καιρό πριν ήταν μια ολοκένουργια BMW. Τώρα είναι μια σχεδόν καινούρια BMW, αλλά σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκεφτείτε τώρα τη Velmar, το μοναδικό επίσημο έμπορο BMW στη Θεσσαλονίκη, και επιλέξτε την καινούρια σας μεταχειρισμένη BMW με ελάχιστα χιλιόμετρα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές και με προνομιακό επιτόκιο 7,9% από την BMW Financial Services. Με εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν σέρβις με το πρόγραμμα BMW Service Inclusive. Velmar, μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Μωρό μου! Για πες. Λέει εδώ ότι η σύνοδος Αφροδίτης και Δία σε προκαλεί για ερωτική ανανέωση και σε απογειώνει. Ναι, καλά. Ξέρεις τι με απογειώνει εμένα. Σαντουιτσάκι με γαλοπούλα πασιάς. Να σε φτιάξω ένα, να πάθεις πλάκα. Μοναδική νοστιμιά με γαλοπούλα πασιάς. Απογειώνει τη γεύση. Καλά, μωρό μου. Έγραψες. Αφού σε λέω, δεν παίζεται. Πω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. In spite of all the consequence, in spite of all my pride, in spite of little things you said. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πετκανής, Αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Ο άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να δώσει λύση στο πρόβλημά σας, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Και σας το λύνει άμεσα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Επίσης να πω ότι πηγαίνετε στην Τελφώνα 101 και Μάρκ Μπόσα η γωνία για να βγάλετε κλειδιά, αντικλείδια, ό,τι χρειάζεται, και κυρίως να βγάλετε κλειδιά immobilizer στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340. Μιλάμε για το κύπελο και για αυτά τα οποία συνέβησαν χθες. Άλλα αρέσανε, άλλα δεν άρεσαν. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσουμε δύο μηνύματα και μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ράπλη, είναι απαράδεκτη με τα 2 εκατομμύρια που δίνουν για τσίμηρο, ότι όχι, τελικά ο ΠΑΟΚ ξεπουλάει ή πουλάει. Πόσα το δώσαν το τσίμηρο? 2,5 γράφεται. Μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλά. Τώρα από και ο τσίμηρο πέρα... δεν σκοράρει. Στο ψηλό παιχνίδι δεν μπορεί να τον πεις ότι είναι καλός. Ωραία. Κόβει. Έχει μια μικρή ποιότητα καλύτερη από τον Κάτσε. Ωραία. Έχει ένα ρυθμό που μπορεί να μεταβεί στο παιχνίδι γρήγορα από την άμυνα στην επίθεση και έχει καλές επιστροφές. Αυτά είναι καλά στοιχεία που έχει ο Τζίμιροτ. Αν ο Τζίμιροτ, ας πούμε, δεφορμαριστεί βιολογικά για ένα μήνα, δεν βλέπετε σαν παίκτης. Δηλαδή, αν του πάρεις του Τζίμιροτ τον αθλητή από μέσα του, τον κάνεις μέτριο αθλητή, δεν είναι ποδοσφαιριστής για να σε δώσει. Εντάξει, εκεί καταλήγουμε. Ούτε καν Ζαγοράκης δεν είναι. Δεν είναι. Η Ρωσιλία που το ανέφερες. Τι που τα ανέφερα? Που ανέφερε ότι είναι ούτε καν Ζαγοράκης. Ούτε καν Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης. Δεν συγκρίνονται. Στάσου ρε κόκκινε. Σταμάτα λίγο. Τι δεν συγκρίνονται? Ο Ζαγοράκης, ας πούμε, τι ήξερε και. Τι τον έκανε να διαφέρει από τους άλλους ποδοσφαιριστές? Ο Ζαγοράκης χαμάλης ήταν.
Ο Ζαγοράκης ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε τρομερά αθλητικά προσόντα, απίστευτα πνευμόνια. Ναι. Καλύτερα από τον Τζίμι Μπάτλερ. Ναι. Έτσι. Και ώρες-ώρες σου έκανε το αναπάντεχο. Δηλαδή. Ο Ζαγοράκης δεν ήξερε μπάλα, αλλά ήξερε ποδόσφαιρο. Να τελειώσω. Αυτή είναι απλό. Ο Ζαγοράκης δεν ήξερε μπάλα, αλλά ήξερε πολύ δηλαδή, ποδόσφαιρο. Η τρίπλα που κάνει στο Λιζαραζού. Δεν είναι αυτό. Θα σου πω. Αν βάλει ένα βίντεο χωρίς να δείξει ποιο την κάνει. Δεν είναι αυτό. Και βάλει πέντε πιθανότητε. Δεν είναι αυτό του Ζαγοράκη, ρε κοκκινέ. Έκανε μια τρίπλα στα 17 χρόνια στο Λιζαραζού. Άλλη τρίπλα δεν έκανε. Άλλο είναι του Ζαγοράκη το πλεονέκτημα. Έχει μια εγκεφαλική υπεροχή στην μπάλα μέσα ο Ζαγοράκης. Στην μπάλα μέσα. Έξω από την μπάλα, άστο. Μπες στην μπάλα, είχε μεγάλη εγκεφαλική υπεροχή. Και το ρυθμό του παιχνιδιού δεν τον έκανε το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Την έκανε ο Ζαγοράκης. Και ήξερε πού θα σταθεί, πώς θα σταθεί. Έκοβε τα πάντα με το μυαλό του. Και δύναμη. Ο Τζίμι Ροτ, πού θα το φτάσει το Ζαγοράκη. 2,5 εκατομμύρια ο Τζίμι Ροτ. Καλά τον πουλήσαν. Εργάτης ο Τζίμι Ροτ. Εντάξει, τι άπα πουλήσει 6 εκατομμύρια. Θα μου πεις, ο Ολυμπιακός 6 έδωσε το Σάμαρι. Ο Ολυμπιακός όμως είναι Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ. Αν παίξει και ο ΠΑΟΚ πρωταθλητριών 6, 7, 8 χρόνια, και αυτό στον Τζίμι Ροτ δεν θα του δώσει 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να τον έδινε 5 εκατομμύρια. Αυτή είναι η λογική. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ναι, αυτή είναι η λογική τοποθέτηση. Πάμε παρακάτω. Το ποδόσφαιρο από το. Ο Σαλπικίδης ήξερε μπάλα ο Σαλπικίδης. Όχι, ήξερε ποδόσφαιρο. Ήξερε που θα σταθεί. Είχε την έκρηξη που θα την κάνει. Ράπλε, γίνεται να παίξει έτσι ο ΠΑΟΚ με ΑΕΚ όπως θες. Περάστε κόσμο από άκρα, κέντρο 0. Μέσα στα δίχτυα τους βάλει ΑΕΚ, αλλά ξέχασα. Με 14 θα παίζει. Ναι. Με 14 δηλαδή, εδώ και τα κοντάρια. Εντάξει. Ναι, γιατί η ΑΕΚ δεν ευνοήθηκε φέτος από τη διαιτησία. Δεν πήρε 4 βαθμούς από τη διαιτησία. Αδικήθηκε που με 14 δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ ούτε με σφαίρες, να το ξέρεις. Ναι. Έλα, άστε το τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ψωμί ακόμα στο παρασκήνιο. Ο Ολυμπιακός είχε ομαδάρα και είχε τους σχεσμένους τους διαιτητές. Τώρα αυτές τις κότες που είναι 45-50 άριδες, οι παλέμαχοι διαιτητές, που τον παίζαν 80-20. Με τον Καγκάτση, τον αρχιπαοξή, πρόεδρο στην ΕΠΟ. Αυτά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τα κάνει. Ή τέλος πάντων δεν μπορεί να το κάνει τώρα. Αλλά τα αμφισβητούμενα να τα παίρνει αυτός είναι ένα βήμα. Και τα αμφισβητούμενα να μην τα παίρνει άλλος είναι μεγάλο βήμα. Αμφισβητούμενα, ναι. Τα αμφισβητούμενα. Άλλο θέμα. Τι καράκι. Παρακάτω. Λοιπόν. Λέγε. Λέγε. ΠΑΟΚ. Είδαμε έναν ατρόμητο, ο οποίος παρά τις απουσίες του ήταν ομάδα. Τι ήταν ατρόμητος? Ομάδα. Ομάδα. Η οποία και πίεσε και έκανε ευκαιρίες. Ποιες ευκαιρίες έκανε? Την κεφαλιά εκείνη που έβγαλε ο Πασχαλάκης, ο εκπληκτικός. Τι ευκαιρίες έκανε? Είχε ένα ντεκινί, ένα τεμπελόσκυλο εκεί έξω δεξιά. Ένα μάτσο αγνώστου ταυτότητος. Ο Βασιλακάκης ήταν. Ο γνωστός Βασιλακάκης, αυτός που θα έπρεπε ίσως να τον πάρει μια μεγάλη ομάδα σαν οχτάρι, και ένας Ντάοντα ο οποίος ερχόταν στο Ριζβάνι να πάρει μπάλα, να οργανώσει παιχνίδι. Με ένα Μπουσούλατσι που δεν υπήρχε στο γήπεδο, ένα πολύ καλό Μανσόν. Εντάξει, το Κυβρακίδι του κόψανε τα φτερά, στο 8ο λεπτό του τραβήξανε την κάρτα, στο 15 κάρτα στο μάτος δεν δόθηκε. Ναι. Και ένα καινούριο Σέγγιτς, ένα ξανθό που πήρανε, με τριωτάτο στοιχείων. Ένα Καρασαλίδι που έχει να παίξει 2 χρόνια και ο Ριζβάνης. Για χρόνια έχει να παίξει ο Καρασαλίδης. Πόσα χρόνια έχει να παίξει βασικός? Στο προηγούμενο παιχνίδι που σκόραρε βασικός. Βρε, ποιος σκόραρε ο Καρασαλίδης? Άμα τραυματιστεί ο Γατζησαΐας ή άμα πιάσει θλάση στο Ριζβάνι, θα μπει ο Καρασαλίδης. Και άμα κερδίζει ο Ατρόμητος 1-0 στο 80, το βάζουν εκεί τρίτο χάφ, να πούμε, να κρατήσει λίγο την μπάλα. 10 λεπτά, 8 λεπτά. Ό,τι θα κάνουν με τον Ζησόπουλο. Τι Καρασαλίδης. Σέντερ μπακ Καρασαλίδης υπάρχει στην κοινωνία, να πούμε. Εντάξει, καλός, μέτρη. Και σαν εξάρι μπορεί να παίξει. Σε τι απόδοση δηλαδή? Πού να παίξει εξάρι? Πού να παίξει? Σε ποια ομάδα? Στη Λαμία? Αν παίξει στη Λαμία εξάρι. Αλλού πού να παίξει? Στην Πλατανιά? Να παίξει στην Πλατανιά εξάρι. Αν παίξει. Γιατί έχουν κάτι γρηγοράκους, κάτι μαύρους εκεί που καταπίνουν τα χιλιόμετρα. Ποιος Καρασαλίδης μωρέ τώρα? Των 50.000, των 60.000 παίκτης. Εντάξει, το παιδί αργατάκος είναι. Εντάξει. Έχει πολλούς Καρασαλίδες. Θες να πάω εγώ στο αεροπλάνο να σε φέρω 800 Καρασαλίδες? Λάθος δουλειά κάνεις. Τι να σε κάνω, ρε κόκκινο? Μια χαρά είναι η δουλειά μου. Ανταποδοτικότατη. Παρακάτω. Ο Ατρόμητος, ποιος Ατρόμητος? Η κότα ο Ατρόμητος τώρα. Δεν παίζει ο Ουάρτα, δεν παίζει ο Μανούσος, δεν παίζει ο τερματοφύλακας, δεν παίζει ο Χατζησαΐας, δεν παίζει ο Γιαννούλης και Ατρόμητος. Διαμαρτυρήθηκε ο Ατρόμητος για τον γκολ? Άκουσες κανένα να μιλάει για τον γκολ του Ατρόμητου? Πού να μιλήσει η κότα ο Σπανός? Φτάχει καλά με τον άλλον. Φουτούδεσε τη μισή ομάδα, να πούμε. Με ποιον δεν τα έχει καλά? Ποιος? Με ποιον δεν τα έχει καλά? Κάνει. Σου λέει Ατρομητάκος είμαι.
Πρώτος ήμουνα 1000 άτομα είχα στο γήπεδο. Η επανομή και η ρεδεστός, άμα πάνε πρώτοι, 500 που θα μαζέψουν παραπάνω από μένα. Τι να πει ο Σπανός, με ποιον να τα βάλει. Κάνει το εμπόριο εκεί με τα πετρέλαια, καλά τα πάει. Πληρώνει τους πάντες. Τι, γιατί να τα βάλει. Γιατί να τα βάλει. Τι είναι, Ηρακλής να το παίξει μπάνκας και να πάει Δέλτα Εθνική. Αααα, Κοντέ. Κάτι μάνα σου, Κοντέ. Τράβα στη γάμα Εθνική τώρα. Κατάλαβες. Άμα δεν πει την πούρνα. Ναι, όχι, εγώ λέω, ξέρω τι λέω. Άμα είσαι μικρός, δεν κάνεις το μάγκα. Κάνεις το μάγκα, άμα αδυναμώσεις, κάνεις τα βάρη σου. Πάρεις κανένα δολοφόνο από δίπλα σου να σε φυλάει. Κάνεις καμιά κομπίνα. Συ που πας, Ηρακλή. Άμα καμένα, Κοντέ, άμα τη μάνα σου. Άμα με την κόμμα τη μάνα σου, Κοντέ. Φά τον γάμα Εθνική. Και είσαι κάπου ο άλλος υπάλληλος. Τι έγινε, παίξε τώρα με την επανομή και την Ρεδεστό. Παίξε εκεί με τον Άρη Παλαιοχωρίου, Τέρπι να πούμε. Εκεί τι και να σε κάνω, ρε κόκκινε, σε λέω για τον Ατρόμητο που δεν κάνει μαγκές. Τάει καλά με τον Σπανό, ο Σπανός με τον Κοντό. Τάει καλά με τον Χοντρό. Εντάξει, τρίτος, τέταρτος, θα πάρετε λεφτά από καμιά μεταγραφούλα. Χιλιά άτομα πα στο γήπεδο, 800-750 θέλουν και ένα μεροκάματο εκεί για να φωνάξουν. Εντάξει, Ατρομητάκο είναι, πού να πάει. Εσύ σαν Ηρακλή. Κοντέ, τα καπέστε, παπαστρούφρε. Πάρ τον γάμα Εθνική. Κατάλαβε ποια είναι η διαφορά. Πάρ τον κατατσόγλιο, ραμακάρα. Πάρε με το παλιό χώρι να παίξει. Ενώ ο Σπανός πιο έξυπνο είναι. Γκέγκε, ονοκοποκοτοκο γκέγκε. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, γιατί να μ' αρέσει. Γκέγκε, ονοκοποκοτοκο γκέγκε. Άντε. Τι σε πιέσαι, το ζάχαρο τώρα και μπήκε μέσα στα social media. Όχι. Άντε, με το κινητό να παίζει. Άντε, τελείω. Ραπτό λέει, ακούγεται για Μανσόν, πιστεύω ότι είναι καλή λύση για την ρε φίλε, αυτό το Πεχτάρα. Στο πρώτο. Μανσόν και Κυβρακίδης και διπλό στο, στον Ατρόμητο και. Στο πρώτο μισάρο. Κάτσε να δεις πώς θα το πάρει θα το πρωτάθλημα. Θα πάρει και λεφτά από. Χαμπάρι δεν θα πάρετε πώς θα πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα. Και Μανσόν και Κυβρακίδης και 0-2 στο Περιστέρι. Και κάτσε και Κωνσταντινίδης και Μιστακίδης και 0-2 στη Λεωφόρο. Και να του πάρει και στην Τούμπα και του δύο. Και ο Πάκο πρωταθλητή. Και εσύ. Απέσαι με τον παλαιοχώρι μπουνιέ. Βλάχο. Καλησπέρα Κώστα και Γρηγόρη. Ναι. Από όλα. Είχατε τον αγώνα Λίβερπουλ Τσέλσι στον αμυντικό τη Λίβερπουλ, νομίζω το νούμερο 26. Ναι. Να πιέζει όλου του αμυντικού τη Τσέλσι να τον δωροδοκλά και να πάρει την μπάλα. Ναι. Τέτοιο πάθο, λέει, πρώτη φορά είδα. Ναι. Αυτό το πάθο θα το δει στου παίκτε τη Ατλέτικο, ναι. Όχι όμω τώρα. Ναι. Του Σιμεώνε οι οποίοι πιέζουν από την κορυφή. Τώρα η Ατλέτικο όμω είναι χάλια. Ναι. Οι παίκτε του Σιμεώνε που έχει καταργήσει τα εξτρεμ πιέζουν. Παίζει με fullback. Ναι. Τι παίζει με fullback. Ναι. Άμα τελειώσουν οι βιταμίνες και πάει μέσα στην αυτήνα, 3-0 θα φάει ο Σιμεώνε. Yeah. Αυτά τα ζήσαμε εδώ και πολλά χρόνια. Ομάδες που δεν έχουν ποιότητα, τις πλακώνουν στις βιταμίνες και στο τρέξιμο, τελειώνουν οι πορτοκαλάδες, πάρ τον 5-1 τον Άρη να πούμε μέσα στη Νέα Σμύρνη. Το 79. Ποιος πιστεύει έλα, τελείωνε, ο ιδανικός αντικαταστάτης του Τσίμερο. Ο ιδανικός αντικαταστάτης του Τσίμερο. Ο Μανζόν. Ο οποίος είναι πιο εξάρι, αλλά κάνει και οχταριού δουλειά. Μάνσον, πώς το λένε. Πεχτάρα. Γρηγόρη, χρόνια πολλά, λέει Γιάννης από Μέγαρα. Παιδιά, λέει, μην ξεγράφετε την Άγια πρωτάθλημα. Έχει και τα δύο ντέρμπι εκτός και τη βολεύει να παίζει για τον Δαρδοπόλεμο. Ναι. Εκεί που θα έχει και κλειστές άμυνες, ναι. Στα εκτός με τις επαρχιακές ομάδες, ναι. Λέει ο Γιάννης. Ναι. Έχει μια λογική αυτό που λες. Εμείς καλά το δεν λέω, το Γιάννης. Πιστεύουμε. Ναι, Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Τζικρίνσκι δεν έχει ούτε ο Πάουκ ούτε ο Ολυμπιακός, Βασίλη. Ναι. Ο Τζικρίνσκι είναι σαν τη γυναίκα η οποία είναι στην κλιμακτήριο. Ναι. Σήμερα παίζει, αύριο δεν παίζει. Ο Τζικρίνσκι. Είναι ένας παίχτης μικρών μέτρων, με μεγάλη πνευματική υπεροχή και πολύ καλό κεφάλι. Και παίζει τρίτο στόπερ κεντρικός με άλλους δύο, πεντάδα. Εάν ο Τσιγκρίσκι παίξει στον ΠΑΟΚ τετράδα και παίξει εκεί που παίζει ο Βαρέλα, χαμηλά θα βρει προβλήματα. Είναι όμως ο ρόλος που του δίνει ο Χιμένεθ ο ιδανικότερος για να παίξει το στόπερ. Και παίζει κέντρο μπροστά ακριβώς από τον τερματοφύλακα. Για να κάνει και το λίμπερο. Τα λίγα μέτρα. Ο Τσιγκρίνσκι. Γρηγόρη και Κωστή λέει καλησπέρα Γρηγόρη, χρόνια πολλά. Ερώτηση και στους δύο. Πώς κρίνουν το γεγονός του Τατιάνα Στεφανίδου γελιοποίησε το Μέγα Αλέξανδρο. Ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Δεν υπάρχει θνητός ο οποίος μπορεί να γελιοποιήσει το Μέγα Αλέξανδρο. Εντάξει, και θα ασχοληθώ εγώ με την Τατιάνα Στεφανίδου, αν τον γελιοποίησε όπως λες εσύ. Τι είπε δηλαδή για τον γελιοποίησε. Δεν ξέρω τι είπε για τον γελιοποίησε. Αλλά λέω δεν υπάρχει. Αλλά δεν ξέρει. Δεν υπάρχει θνητός. Τι είπε δηλαδή. Τον... Θα μας πει ο φίλος. Δεν ξέρει. Γιατί... Ακόμα δεν την έδωξε Τατιάνα ο Μακεδονομάχος. Άκουσες τίποτα, πήρες κάποια ενημέρωση για. Έβγαλα μια ανακοινωσούλα ο Μακεδονομάχος. Ναι. Η Τατιάνα δεν πρόκειται να φύγει γιατί φέρνει νούμερα εκεί. Ο Ευαγγελάτος είναι εκεί με τα κόμματα οργανωμένος. Ο άντρας της. Δεν φεύγει η Τατιάνα. Εσείς τώρα, άμα θέλετε να κάνετε ζημιά την Τατιάνα, 500.000 που κατεβήκατε στο συλλαλητήριο, μην τη βλέπετε και άμα σας πάρουν τηλέφωνο, μην τη βλέπετε.
Από 18% να πάει στο 4 σαν τη Μενεγάκη που γέρασε, έχει κάνει κυταρίτιδες και τέτοια και το παίζει γκόμενα. Έχει γίνει γριά. Τελειώσαμε. Στείλτε τα στα σπίτια. Τα βγαίνει. Όχι τη Τατιάνα στο Κάγκελο που γράφει ο Μπούζας. Όχι η Τατιάνα ή η Τιάνα κτλ. Η Τιάνα σα έχει γραμμένους στην άρα τη η Τατιάνα. Άμα δει τα νούμερα από 18 στα 7 στα 6, τότε θα την πειράξει την Τατιάνα. Αυτό που λέει, τον έκανε ο Βασιλάκης στο Βιερίνια. Λίγο καλύτερα να μοιράζει την μπάλα όταν. Ο Βασιλάκης. Μόνο. Ο Βασιλακάκης, συγγνώμη. Ναι. Λίγο καλύτερα να μοιράζει την μπάλα όταν βγήκε μόνο του. Ένα γκολ θα το βάζει ο Ατρόμητος. Φαντάσου να είχε δεξί εξτρέμ τον Ουάρντα και τον Μακ να μην μαρκάρει τον Κυβρακή, τι θα γινόταν. Κοίταξε. Δεν τραβάει η αριστερά ο Βιερίνια, εξαιρετικός ο Λιμιός στις επιστροφές. Ναι. Ο Λιμιός, έκανα και μια κουβέντα με ένα φίλο μου, ποιος είναι στο Πανεπιστήμιο, διδάσκει νομικά σωσίας του Κλοπ. Μου λέει, τι λες για δεξί μπακ Λιμιό. Λέω, κοίταξε, αφού παίζει ο Βιερίνια αριστερό μπακ, γιατί να μην παίξει ο Λιμιός. Και ο Μάτος που θα πάει. Δεν λέω για τώρα. Α. Λέω ότι ο Λιμιός μπορεί να κάνει το backup, comeback, πώς το λένε αυτά, το Μάτος. Γιατί χθες είπαν ότι πρέπει, αυτά που λέμε ένα μήνα πριν, να λέει να διαχειριστούμε λίγο το Μάτος, ο οποίος Μάτος αρχίζει τα νεύρα του, κουράζεται, κάνει, Γενάρη μήνα. Εντάξει, θα τον χάσετε με καμιά θλασούλα, βάλτε ένα Δελεγιανίδη εκεί δεξιά μισή ώρα. Με τον Απόλλωνα του Παράσχου 2-0 στο 65, τι τον έχει το Μάτος πάνω κάτω, να δίνει ρίχνει αγωνιές. Άκου μήνυμα. Ναι, για... Καλησπέρα παιδιά, είναι ανησυχητικό το πώς έκατσε η ομάδα χωρίς Πέλκα. Ποιος μπορεί να τον αντικαταστήσει όταν ο Μπίσεσβαρ από το καθισκιό ξενερώνει και τρώει σαν βίσονας. Ο Μπίσεσβαρ μπορεί, αλλά όχι για 90 λεπτά. Ο Μπίσεσβαρ. Μπορεί, αλλά όχι ο για 90 λεπτά. Ο Μπίσεσβαρ είναι να πάει με τον κόκκινο στο γιώτη. Να παραγγείλουν 4 κιλά γύρω, 3 κιλά μουστάρδα. Ένα άντρη τη κυβίτσα σου. Ακού, ακού, κόκκινο. Χορηγό μου είναι στο ραπτό.gr. Μην στεναχωρείτε. Ναι, εντάξει. Τώρα επειδή εσύ δεν τρως τσάμπα εκεί πέρα, εντάξει, μην. Λοιπόν, όταν του στέλνει από εκεί όμω να σου φέρουν σάντουιτ εκεί στο σπίτι που μένει 10 χιλιόμετρα μακριά και δεν δίνουν ούτε μισό ευρώ μπουρμπάρ, έτσι μου είπανε. Λέει, μα παίρνει τηλέφωνο, λέει, το φέρνουμε σάντουιτ, λέει, από το γιώτη, εκεί που μένει κάτω, λέει, στην παραλία. Και όταν το φέρουμε σαν τους, ούτε μισό ευρώ λέει. Η λέξη μπουρμπουάρ τι είναι, ξέρεις. Μπουρμπουάρ λέγεται. Είναι άγνωστη για σένα. Ναι. Ναι, αλλά γι' αυτό. Δεν μπορεί να την πει σε μένα αυτή. Ναι, λέξη. Ξέρω. Έτσι είπαν από το γιώτη. Αυτό ο γύφτος λέει, ούτε μισό ευρώ. Αυτό... Πήγαμε, λέει, ξοδέψαμε 10 ευρώ βενζίνη, λέει, το φέρουμε ένα σάντουιτς. Αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο που θα πω για την πάρτι μου. Ναι, μπουρμπουάρ, έτσι λέγεται. Επειδή μεγάλωσα. Είναι γαλλικό, ρε. Επειδή μεγάλωσα κάνοντας τέτοιες δουλειές, ναι. Δεν μπορεί να μιλάς σε μένα για αυτό το πράγμα. Προτιμώ να μείνω χωρίς λεφτά παρά να μην δώσω. Πες οτιδήποτε άλλο. Μη. Έτσι είπαν αυτοί. Αυτός ο γύφτος ο κόκκινος λέει. Πουρ, μπουάρ. Δεν μπορεί να το πει. Όχι ο γιώτης, εκεί που δουλεύουν οι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος. Δεν μπορώ να το πει γιατί είναι. Τέλος πάντων. Το μπουρμπουάρ είναι ιερό. Για τον Μπίσεσβαρ λέγαμε κόκκινο. Ότι για να πας εκεί με το γιώτη, εκεί είσαι άλλο σου βλατζίδικο. Στο κρέντι που θες να πας, να φάτε από κάνα κιλό γύρω να σκάσετε σαν τα βόδια, για μπάλα δεν είναι. Ακεί ήθελα να καταλήξω τώρα. Το πουρ, μπουάρ, άσε να ξέρουμε ποιος το δίνει και ποιος δεν το δίνει. Το πουρ. Πουρ, το πιάνουν τον Πισινόλη, ναι. Έδωσε ένα εκατομμύριο για τσίμινο και παίρνει 2,5. Γελάμε μαζί σου, λέει Γαβρόπουλε. Γαβρόπουλε. Δεν κατάλαβα, ξαναδιάβασε το. Ότι... Λέει πώς τον πιάνουν τον Πισινό όταν τον πούλησε 2,5 και τον πήρε 1. Εγώ δεν ξέρω πώς τον αγόρασε. Ήταν μια απορία μου, θα ρωτήσω. Εγώ δεν είπα ότι τον πιάνουν τον Πισινό πουλώντας τον 2,5 εκατομμύρια. Καλά τον πουλά, είπα. Αν κατάλαβες ηλίθιε εσύ που στέλνεις στο Facebook το μήνυμα καθυστερημένε, είπα ότι ο Τσίμιρο είναι ένα εργάτη. Φέρε τα χιβώτη, ανέβασε την κάσα, αυτά είναι. 2,5 εκατομμύρια, μια χαρά τον πουλάει. Απλά είπα, ηλίθιε, ότι αν ο ΠΑΟΚ βγει 6 φορές στο Champions League, μπορεί να τον πουλήσει όπως το Σάμαρ ο άλλος από 2,5-5. Βλαμμένε. 8. Ο 7 όσο μπορεί. Πάμε παρακάτω. Είδατε, τώρα που θα πάρει τα πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ και τα κύπελα και θα ανέβει επίπεδο, μπορεί να τα κάνει αυτά. Είδατε τις μαλαγανιές Ρεάλ. Άρε μεγάλε Ζιντάν. Θα δώσω ήδη. Εσύ κάνε το Ζιντάν αβάντα. Μισό. Ναι. Γεια σου, Ραβδόν, το μάτι σου κόβει και εγώ αυτόν πιστεύω. Όμως υπάρχει πρόβλημα για τη θέση, γιατί πιάνει θέση ξένου. Για ποιον λέει? Ματσόν. Για τον Ματσόν. Ναι. Πετάξτε τα σκουπίδια κανένα ξένο που πήρατε εκεί πέρα. Αυτόν τον άχρηστο, τον αριστερό, τον μπακ. Τι να σας κάνω. Πετάξτε στα σκουπίδια τον Σακχόφ, ο οποίος θα πούμε είναι βαρύς, θα πει έκανε γκολ. Τι γκολ με το φιλικό με τον Ατρόμητο. Εκείνος που εκνεύρισε πολύ τον κόσμο. Είναι ο Κουλούρης. Εκνεύρισε πολύ τον κόσμο ο Κουλούρης. Το μετέωρο βλέμμα του ποδοσφαιριστού. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το μετέωρο βλέμμα του ποδοσφαιριστού. Ή δώστε τον κάπου δανεικό, για να μην τρώει τον πινελίκ της τούμπας, γιατί δεν είναι σαλπικίδης αυτός. Δηλαδή αυτός είναι και ευαίσθητος. Σαλπικίδης
Τσογλανάκος. Ο Τσογλανάκος δεν ήταν. Ο Μπεντικαλίεν. Όχι, κάνεις λάθος. Έχει πολύ γερό στομάχι. Ο Κουλούρης που πάει και τριπλένει τις νεκρόκασες και του κάνει τάκλινο πεθαμένος. Δεν είναι τώρα να πηγαίνει να τρακένει στα center back. Όλο το παιχνίδι να περνάει από τους άλλους και ο Κουλούρης αμέτωχος. Δεν μπορεί τώρα σε μια τούμπα που τον βρίζει και τα καφενεία να τα αντέξει. Ο Κουλούρης είναι ευαίσθητο παιδί. Δεν έχουμε χρόνο. Ή κάντε τον οχτάρι, αν μπορεί και μαρκάρι. Μπορεί να μαρκάρει ο Κουλούρης. Γεροστηλία για το Μιστακίδημα. Ναι, μπορεί να μαρκάρει ο Κουλούρης. Γεροστηλία για το Μιστακίδημα. Γεροστηλία δεν λέγεται. Έχει, γεροστηλία. Μα, γεροστηλία δεν λέγεται. Στηλία είναι δική σου. Η γεροστηλία δεν υπάρχει. Στηλιτεύεις τώρα τη θέση του 8. Μοιάστο τώρα, το σώνεις, εντάξει. Φυσικά και το σώνεις. Εντάξει, στηλιτεύεις τη θέση του 8. Αλλάξτε του θέση ή δώστε. Όταν έχεις το Μιστακίδη εκεί δεν μπορεί να πάει ο Κουλούρης. Σε παρακαλώ. Καλά, τον έχεις το Μιστακίδη. Κάνα χρόνο ακόμα να τον περιμένουμε. Ο Κουλούρης. Άμα τον δώσεις δανεικό στον Πανιόνιο, θα φάει πάγκο. Στην Τρίπολη θα παίζει ο Μανιάς. Στα Γιάννενα θα παίζει ο Κόντε. Πού να παίξει ο Κουλούρης. Ζω για τη στιγμή που θα βγει ο Καστρονιός να αρχίσει το κλάμα για τον goal offside του Πέλκα. Καλησπέρα, Κόκκινη και Ραπτόπουλε. Θα ήθελα σχολιασμό για το πώς βλέπετε την Μπάρτσα σήμερα για ανατροπή. Ραπτόπουλε, τι λες να σκέπτε σήμερα ο Βαλβέρδε. Φίλε μου, είτε περάσει είτε δεν περάσει ο Βαλβέρδε, σε και με Κατάρ και είναι τόσο καλά. Γιατί είσαι και με Κατάρ, Κόκκινη, γιατί. Γιατί θα είναι γιατί πολύ άνετος. Και με Κατάρ, γιατί είναι πολύ άνετος. Είναι. Κύπελο παίζει. Δηλαδή, άμα χάσει από το κύπελο, δεν θα μειωθούν οι. Από την Ισπανιόλ θα χάσει. Και τι έγινε. Συγγνώμη, ρε Κόκκινε. Εάν χάσει, ας πούμε, το κύπελο, δεν θα είναι μείον στην καριέρα του. Αν αποκλειστεί σε διπλούς αγώνες. Τι σε και με. Σε και με. Σε και με Κατάρ. Σε και με Κατάρ. Αυτό. Έμαθε μια τη λέξη τουρκική, ας πούμε. Σε και με Κατάρ. Για ρώτα τώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα για τη Ρεάλ. Το είδες στο παιχνίδι. Όχι. Γελάω με τον Ζιντάν. Τι να δω. Γελάς με τον Ζιντάν. Γελάω προπονητικά με τον Ζιντάν. Ναι. Ο Ζιντάν, ο οποίος βγήκε και δήλωσε ότι στα παιχνίδια με την Παρί ναι. παίζει την παρουσία του στον πάγκο της ομάδος. Ο Ζιντάν. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει ναι. επηρεαστεί πάρα πολύ από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ναι. Και... Να δει πώς είναι ο πάγκος ο Ζιντάν. Και δέχεται πίεση μεγάλη. Να πάει σε μια άλλη ομάδα, να δούμε τι καπνό θα βουμάρει ο Ζιντάν. Να πάει στην Τζέλσι, να πάει στη Μάντσεστερ, να πάει στη Σίτι, να πάει στη Ρώμα, να πάει στη Γιουβέντους. Δεν νοείται. Ναι, άντε το δω το Ζιντάν σαν προπονητή. Δεν νοείται προπονητής, πήρε δύο συνεχόμενα τσάμπιονς. Δεν πάει να πάρει και τον διαπλανητικό. Δεν υπάρχει προπονητή Ζιντάν. Και εμένα προβληματικό Ρονάλντο, ο οποίος ζητάει τον ουρανό με τ' άστρα. Ναι. Επειδή δηλαδή, τώρα που θα έμαθε ότι παίρνει ο Σάντζες 32 εκατομμύρια ευρώ, τι θα κάνει. Θα αυτοκτονήσει, θα ασκήσει το καλτσό. Α αυτοκτονήσει, έχει να αφήσει πολλά λεφτά στου οικείου του. Δεν μα ενδιαφέρει. Είναι 32 στα 33, είναι για τους κλειστούς χώρους, όσα πήρε πήρε φτάνει. Άμα είναι αυτοκτονήσει, ας αυτοκτονήσει, δεν στεναχωρηθούμε και πολύ. Άιτε, άμα αυτοκτονήσει ο Ρονάλντο. Πάμε. Πέρδη διαπίστωσε ότι ο Γκαρσία με τις Μαγουλίδες είναι λίγο αργός στη σκέψη και στη λήψη των αποφάσεων. Δείτε τις αλλαγές που έκανε. Βλέπω Σταυρίδης, Παύλο Λουτσέσκου, για να τον δένει κόμπο στο μεταξύ τους μας. Τι θα τον κάνει. Πιθανόν. Βγαίνει ο Μαρίν και μπαίνει ο Ανδρούτσος εξτρέμ. Πείτε λίγο γιατί δεν έβαλε σημώες θες. Μπαίνει ο Ανδρούτσος εξτρέμ. Με το Μυραλάς από την άλλη μεριά, ο Φορτούνης με Ματοκρίτη 12 και μόνιμος ο Τζούρτζεβιτς εκεί σαν φορ, πώς θα φάει γκολ. Ο Γκριτζιγκρίς και ο Λαμπρόπουλος και ο επικός Μπακάκης. Χθες η ΑΕΚ είχε έναν επικό Μπακάκη και έναν επικό Γαλανόπουλο. Αυτοί ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες της ΑΕΚ, αν θες να μάθεις. Ούτε Αραούχη, ούτε Λιβάγκες, ούτε τίποτα. Και έπαιζε και για τον Κονέ. Ο Γαλανόπουλος έπαιζε και για τον Κονέ. Αυτός τους αεξίδες που πήρανε τον Κονέ και είπανε, τους είπε ο Μελισσανίδης, τους ξεγέλασε ότι τους έφερε χαφ. Αυτό για τους αεξίδες. Τους ξεγέλασε. Τους έφερε χαφ. Τις δύο ευκαιρίες που κάνει ο Ολυμπιακός ξεκινάνε από τον Κονέ. Δεν υπάρχει χαφ Κονέ. Δεν υπάρχει χαφ Κονέ. Άστε το παραμύθι τώρα με εκεί στην ΑΕΚ. Θέλετε με τον Κονέ να πάρετε πρωτάθλημα εκεί πέρα. Πώς θα πάρεις πρωτάθλημα με τον Κονέ. Και με τον Γαλανόπουλο, εντάξει, έχασε τα κιλά, το παιδί έκανε επικό παιχνίδι χθες. Στα πικ του Γαλανόπουλου. Ο Λάζαρος, σαν τον Κόκκινο, όταν πάει να ρουφιανέψει το δεύτερο όροφο, με τα πόδια όταν πάει χαλάει στο ασανσέρ, πουφ, 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 δεν υπάρχει Λάζαρος. Βιολογικά, κακώς το βάζουν από την αρχή. Το Λάζαρο πρέπει να το βάζουν από το 70 και μετά. Το βάζουν ξεκούραστο, φρέσκο, να χτυπάει τις κουρασμένες άμυνες των αντιπάλων. Δεν μπορεί ο Λάζαρος. Πώς θα το κάνουμε. Και η ΑΕΚ έχει. Ολόκληρη ΑΕΚ, ένα εξτρέμ. Με μισό πνευμόνι πλέον, το Λάζαρο. Θέλει πρωτάθλημα να πάρει. Ας έρθει στην Τούμπα και στο Καραϊσκιά και να δεις τα πάθη ΑΕΚ. Μα παρακάτω, θες και πρωτάθλημα. Θα αρχίσουν τώρα η Αγία Σοφιά, ο Τρούλος, ο Δήμαρχος που δεν δίνει την άδεια, τα σκαπτικά, η Φαγάνα, ο παπάς που θα κάνει το μυρολόι εκεί πέρα που θέλουν αυτά τα εγγένεια και δεν συμμαζεύεται.
Τι έπαθε σε κόκκινα, γιατί γράφει εκεί με το κινητό. Ναι, προσπαθώ να με το κινητό. Τι κουβέντε για το Ζιντάν. Τι να πει για το Ζιντάν, ρε. Προπονητή Ζιντάν δεν υπάρχει. Τι κουβέντε να πει. Τα επόμενα 10 χρόνια. Πρέπει να συμπο. Πάντε πε για το Ζιντάν. Ανέλησε το Ζιντάν. Πήρε δύο πρωταθλητριών. Όχι. Οι παίκτε τα πήρε. Όχι. Πάντε πάλι. Δεν θα ακούσει τι θα ρωτήσω. Εγώ θέλω να ακούσω τι θα πει. Όχι, δεν θα ρωτήσω. Τότε ερώτηση θα κάνω. Ερώτηση θα κάνει. Αυτό που είδαμε να γίνεται στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Με τη Λεκανία να κερδίζει 1-2 ναι. Και να περνάει αυτή στον ημιτελικό. Πάρα πολύ ωραία. Θα το δούμε τότε στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Τι να δούμε. Θα το δούμε στην Ελλάδα καμιά φορά. Τι καμιά φορά. Να σημαίνει στον αντίστοιχο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Α παίξει ο Χατζη Ισαία και το. Θα Βάρτα. Το δούμε ποτέ. Σε απαντάω. Α παίξει ο Χατζη Ισαία με τον Βάρτα. Δεν σ' αρέσει αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει μια γοητεία ποδοσφαιρική. Αν δεν είμαι κάποια ομάδα. Δεν έχει μια ποδοσφαιρική γοητεία. Είναι απλό το ερώτημα. Όχι, δεν έχει γοητεία. Δηλαδή, τώρα ο μεγάλος στην Ελλάδα πρέπει αν η Εσπανιόλ αποκλείσει την Μπαρσελόνα, δεν θα έχει μια ποδοσφαιρική. Εγώ είμαι Μπαρσελόνα. Ναι. Δεν θα έχει γοητεία να την αποκλείσει. Για ρώτα τον οπαδό της Μπαρσελόνα, δεν θα έχει καμία γοητεία. Για ρώτα τον Παόξη, ήθελε να παίξει ο Ουάρντα χθες. Ήθελε να παίξει ο Γιαννούλης εχθές. Ήθελε να παίξει ο Χατζη Ισαΐας εχθές. Ήθελε να παίξει ο Γιαννιώτης εχθές. Να δούμε, θα σου πει ο Παόξης. Άχιρε, τα ίδια θα κάνω κι εγώ. Για τον Έλληνα, αυτή είναι η γοητεία. Το καριολίκι. Το κατάλαβε το ελληνικό το δικό μου. Άντε πάμε παρακάτω. Έτσι σας έμαθαν. Απόγονοι του Μεγαλέξανδρου. Έτσι μας μάθανε. Απόγονοι του Καποδίστρια. Απόγονοι του Κολοκοτρώνη. Να μας αρέσει το στραβό. Το κατάλαβε. Γκλίν, γκλίν, γκλίν τα μηνύματα. Τι θα γίνει με αυτό το κινητό ρε κόκκινε. Γκλίν και γκλίν. Έρχονται μηνύματα. Γκλίν και γκλίν και γκλίν και γκλίν και γκλίν. Δηλαδή αυτοί θα. Α πάρουν στον Αδρώνη αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα να πάρουν μερτικό από το μισθό. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Στέλνουν μηνύματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Θα σε κόψει την πουρδανιά. Σε στέλνουν μηνύματα στο Facebook. Αν σε πιάσει κανένα έμφραγμα ούτε στο νοσοκομείο θα έρθουν. Τι σε στέλνουν. Χαιστήκαμε που σε στέλνουν αυτό. Άμα αρρωστήσει. Θεός φυλάξει αν υπάρχει Θεός. Θα έρθουν να σε τραβήξουν το σωληνάκι. Άστα τα παραμύθια τώρα. Αν εγώ φύγω, τι με νοιάζει. Άλλο λέμε να φύγεις, να φύγεις και εγώ θα φύγω. Άλλο σε λέει, σε στέλνει χρόνια πολλά. Άμα αρρωστήσεις, άμα μείνεις χωρίς δουλειά, λέμε. Πάθεις κάτι, θα έρθει να σε στέλνει το μήνυμα ή θα σηκώνει το κινητό. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται τρόποι καλής συμπεριφοράς. Ας είναι υποκριτική. Βρε, άσε μας καημένε με τα χρόνια πολλά. Κοστίζουν τα χρόνια πολλά που σε στέλνει ο άλλος. Άιντε μπράβο τώρα. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Και άμα σπάσει την κεφάλα του σε κανένα τύχημα, που είναι ο Γρηγόρης, τι με νοιάζει εμένα. Ρε παιδιά, Γρηγόρη, ένα κατοστάρικο να μαζέψουμε γιατί μπλοκαρίστηκαν οι λογαριασμοί, λέμε. Δεν έχω λεφτά. Α, σε στέλνουν χρόνια πολλά, οι σαλιάριδες τώρα εκεί. Χρόνια πολλά σε στέλνουν. Πες ό,τι. Λέω ό,τι θέλω γιατί θέλω να σε προστατεύσω. Να με προστατεύσω. Ναι. Όχι. Okay. Έφαγες κέρασμα, δεν. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήτρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με ένα δωρεάν παιδότοπο. Για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Για δώσε με από αυτό το καινούριο. Σιγά μην τα βρω. Σιγά μην τα βρω. Θα τα βρω. Θα τα βρω. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα βρήκα. Τα κάνω. Τα κάνω. Τα κάνω. Τα χάνω. Για πρώτη φορά Scratch, 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Αντέχεις τέτοια συγκίνηση. Scratch, τύχη στη στιγμή. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ, ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε.
Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε Standard. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Άμα θες, ανοίγει το κρεοπωλείο Ελληνικών και στη Νεάπολη. Ναι, το άκουσα. Επιτέλους, έχω ακούσει τα καλύτερα. Φοβερή εξυπηρέτηση. Καταπληκτικές προσφορές. Κρεοπωλεία Ελληνικών, Gastronomy. Τι να σημαίνει άραγε? Ιδιαίτερη ονομασία, ιδιαίτερο μαγαζί. Για να δούμε. Νέοι άνθρωποι, νέες τάσεις. Έλειπε ένα μοντέρνο κατάστημα στη γειτονιά. Κρεοπωλεία Ελληνικών Gastronomy. Τώρα και με νέο κατάστημα στην Ελευθερίου Βενιζέλου 47 στην Νεάπολη. Κρεοπωλεία Ελληνικών. Φθηνά και ποιοτικά. Πολλές απίθανες στολές. Πρωτότυπα, αστεία, χαριτωμένα αξεσουάρ μάσκες. Για να φτιάξεις τη δική σου ζουζουνίστικη. Αστεία, τρομακτική, διαφορετική. Καρναβαλοφατσούλα. Φάντομ, Αριστοτέλους 16. Το μεγαλύτερο παιχνιδάδικο στο κέντρο της πόλης. Μπες Φάντομ και βγες καρναβάλι. Α, και μην ξεχάσεις το δώρο σου. Τα Grand Optical υποδέχονται τη νέα χρονιά με μοναδικές εκτόσεις έως 60%. Ασυναγώνιστη ποικιλία και κορυφαία ποιότητα σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως από μόλις 28 ευρώ. Αποκτήστε τις αγαπημένες σας μάρκες έως μείον 60% στα Grand Optical. Τι θα γίνει ρε μωρό μου, 10 μαγαζιά για καφέ περάσαμε και δεν σταμάτησες πουθενά. Αν ήταν να πιω ό,τι να είναι καφέ, έπινα και στη μάνα σου. Αφού ξέρεις ότι μόνο στα Φορόλ βρίσκω το σωστό καφέ. Καταστήματα Φορόλ. Με 29 σημεία, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Τώρα, 39 καταστήματα σας περιμένουν στο Ρεόκαστρο, Θεσσαλονίκη 72, στην Ηλιούπολη, Μακρυγιάννη 64 και στην πλατεία Αντιγονιδών, Καραολί και Δημητρίου των Κυπρίων 33. Καταστήματα Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Στον κλάδο της φιλοξενίας υπάρχει μία εφαρμογή για όλους. Το Pylon Hospitality της Epsilonnet. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, bungalows, camping. Διαθέτεις επιπλέον παροχές όπως εστιατόριο, σούπερ μάρκετ, σπα. Διαχειρίσου τα όλα και από το κινητό σου. Προσωπικό περιβάλλον εργασίας, σύνδεση front desk με back office, εποπτεία σε μία οθόνη. Και με ειδική έκδοση hospitality entry για μικρότερα καταλήματα έως 20 δωμάτια. Αυτό είναι το Pylon Hospitality. Πεντάστερες επιδόσεις σε μία εφαρμογή. Πεντάστερες επιδόσεις για όλους. Με την εγγύηση της Epsilonnet. Δείτε περισσότερα στο pylon.gr. Για το ξενοδοχείο ή το εστιατόριό σας θα μας βρείτε στη Χορέκα. Το πρωινό δεν μπορεί να περιμένει μέχρι το μεσημέρι. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από 5 έως Σάββατο. Χυμάς ανάμεικτος του χασάπι 500 γραμμάρια συν 150 γραμμάρια δώρο 2,99. Πάριζα και τυρί Γκούντα σε φέτες. Αγρικία 320 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Καφές φίλτρου δυνατός 500 γραμμάρια 1 ευρώ φθηνότερα 4,29. Για ανανάς το κιλό 97 λεπτά. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, ο οποίος μπορεί να κάνει μισθωριστική διαγραφή αυτοκινήτου μέσα σε ένα λεπτό. Έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας και τηλεφώνοντας το 18133, εκεί όπου έχουν και ένα τεράστιο μπαζάρι ανταλλακτικών, όπου μπορεί να πάρεις το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεσαι, να στο λύσουν, να στο δώσουν, να το πάρεις επιτόπου ή να στο τοποθετήσουν επιτόπου και να μάθεις περισσότερα στο www.listoparto.gr. Υπενθυμίζω ότι όλοι οι κινητήρες αυτοκινήτων δίδονται μόνο με 150 ευρώ.
Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας για το κύπελο, για τη Ρεάλ, για το Τζίμιρο, για όλα τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Υπενθυμίζω για τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε ότι ο μεγάλος μας χορηγός είναι η Εσκιά της Παλαιοδήμος, η Σκόντα Εσκιά της Παλαιοδήμος, με το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Είναι ελάχιστα τα κομμάτια τα οποία έχουν απομείνει. Η επιδότηση της ΔΕΠΑ δεν διαρκεί και μια ζωή. Προλάβετε. Πηγαίνετε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-596-690. Ζω για τη στιγμή που θα βγει ο Καστοριανός να αρχίσει το κλάμα για τον goal offside του Πέλκα. Το θέμα είναι υποξίδες τι λένε για τον goal offside του Πέλκα. Γρηγόρη, δεν σε γνωρίζω προσωπικά και αν χτυπήσει δύσκολο να έρθω να σε βοηθήσω, είμαι μακριά και με τρία παιδιά. Όμως επειδή από τον Αύγουστο σας ακούω, θεώρησα αγένεια να στέλνω μήνυμα να ρωτήσω για την Πάρση και να πω έτσι άσχετο να χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, αδερφέ, όπως και όλους όσους στέλνετε χρόνια πολλά. Ναι, συγκινούμαστε πολύ. Εντάξει, οι ευχές δεν κοστίζουν. Εντάξει, ούτε κακό είναι. Άμα να πληρώσεις 2 ευρώ για να πεις χρόνια πολλά, κανείς δεν σε στείλει μήνυμα. Ή 3 ευρώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Πες, στείλτε ρε παιδιά με 5 ευρώ ένα μήνυμα το Γρηγόρη και πείτε του χρόνια πολλά. Να στείλετε ναι. Μηνύματα με 5 ευρώ σε παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη. Μην μη το παίζει τώρα Χριστιανός. Εάν πραγματικά αυτοί που είναι να σε στείλουν μήνυμα ήταν να πληρώσουν 10 ευρώ, πόσοι θα στέλνανε. Αδιάφορο. Σε νοιάζει, πώς, τι. Καθόλου, γιατί. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδιά. Δεν σε νοιάζει. Καλησπέρα, πιστεύετε το μάτς κλειδί για τον ΠΑΟΚ είναι στο Αγρίνιο. Κουτσάστραβα, λέω Πασκαλάκη θα το πάρει το Μασταγιάννα. Σάκης από Σέρες. Ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το Μασταγιάννα. Κάνα μπέκτη από το Πανετολικό, δεν έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Αν έπαιζε ο Χατζηλιάς και έκανε τσάφ και έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ, θα έκραζε ο Καραφλός που παίρνουν οι ιδανικοί του ΠΑΟΚ εναντιά του. Έχουμε μια φωτογραφία σήμερα στο σημερινό κείμενο. Γιατί θα γινόταν αν έπαιζε ο Χατζηλισσαΐας. Αυτό τώρα είναι ρε φλόρε απάντηση εσείς στο μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε αυτό το φλόρο που στέλνει το μήνυμα. Ρε φλόρε αυτό απαντάς. Αντί να πεις η εγώ... φωτογραφία έχει το Χατζηλισσαΐα με το Φιγκέιρας. Όπου ο Χατζηλισσαΐας είναι έτοιμος να το φάει ζωντανό. Λοιπόν, ο Χατζηλισσαΐας αν έπαιζε χτες θα έτρωγε σίδερα. Δεν το λέμε έτσι ελαφρά την καρδία. Άλλο να τον απαντήσεις ρε αυτό το φλόρο που μεταλλάχθηκες οπαδός του Ολυμπιακού ξαφνικά. Ρε φλόρε, άλλο σε ρωτήσαμε. Σου λέμε, έχεις άντερα να βγεις και να πεις πριν το μάτς, εγώ θέλω να παίξουν ιδανικοί γιατί με πάω. Πού να το πεις κότα. Ωραία. Άντε κότα. Ωραία. Τώρα μου έστειλες φλόρε μήνυμα από το Facebook να πούμε. Φλόρε. Δύο ώρες λέει που κάνετε εκπομπή είναι λίγες. Μπορεί να είναι και πολλές. Ναι, καλησπέρα. Να πάρουμε άλλες δύο να πούμε. Καλησπέρα παιδιά από την όμορφη Ξάνθη. Έχω παρατηρήσει τώρα. Ποια όμορφη Ξάνθη, ρε φίλε, η θλίψη τώρα, όμορφη Ξάνθη. Ποια όμορφη Ξάνθη, μας τρελάνεις και εσύ που μεσημεριάτικα. Συνέχισε το μήνυμα. Άστο. Τι σημαίνει το σε και με καντάρ. Εντάξει, οκ. Okay. Πες τώρα, κόκκινε. Σίκι με καντάρ λέγεται. Σίκι, σε και με. Τι έγινε. Έχει το αλλάζει, ναι. Ούτε τα τουρκικά ξέρει να μιλάω, ούτε τα ελληνικά. Σαρδάμ και στα τουρκικά, σαρδάμ και στα ελληνικά. Μου έκανε τα μούτρα από κοιμά. Φρέ από κοιμά είναι βοηινό χρόνια τώρα. Πάμε στο κόμμα. Πάμε στο κόμμα. Αφού κάνα τέταρτο του έχει και περιμένουμε. Ορίστε. Έλα, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή. Περίμενε. Έλα. Πάμε, φύγε. Τώρα μίλα. Φύγε επόμενη γραμμή. Μίλα. Φύγε επόμενη γραμμή. Καλημέρα με τους αργούς. Έλα, ρε. Έλα, φίλε. Ακούς. Ναι, ρε, Παναστάτη της Γάμα Εθνικής. Ακούμε. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Να τα χιλιάψεις, αγόρι μου. Λοιπόν. Υγεία να έχουμε. Άκου να δεις. Τι έκανε ρε εσύ ο αιμοδότης σας εκεί πέρα να πούμε. Ο αιμοδότης μας. Ναι. Τι έκανε. Τι έκανε με την Τατιάνα. Μου έβγαλε ανακοίνωση ο κοντός. Τι έβγαλε ρε. Τι να κάνει ρε αυτός εδώ πέρα ρε. Τι να κάνει ρε. Να μην σκίσει κανένα καλτσόν πες τον άρε. Γιατί ρε. Ο άνθρωπος είδε ότι πέρα έκανε ένα λάθος. Τι να κάνει ρε. Έβγαλε ο σταθμός. Καλέ έβγαλε ο σταθμός ανακοίνωση. Ψυχά την ανακοίνωση. Ποιο light δεν υπάρχει ρε. Ποιο light δεν υπάρχει. Αφού αυτός την έβαλε να κάνει αυτά. Ναι, τα πράγματα. Ναι αυτός την έβαλε μωρέ. Α μπράβο. Λοιπόν άκου τώρα. Έλα τώρα. Μην ξαναπείς. Η δημόσια συγγνώμη του έψιλον για τόσα υπόθηκαν για το συλλαλετήριο στη Θεσσαλονίκη. Α σιγά να μην σκίσει κανένα καλτσόν σιγά. Σιγά πες τώρα αυτό εδώ το
Γερμανοτσολιά. Ως κανάλι οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους τηγέντες. Καθώς και να διαβεβαιώσουμε ότι υπό τη νέα διοίκηση θα προάγουμε και θα στηρίξουμε όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Καλά, καλά, ναι. Έτσι είπε. Έπιασαν τα κλάματα τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι ξαναλέτε αυτούς εδώ πέρα, γιατί τώρα το βαπόρ από τη Ρωσία έρχεται. Ναι, και το χόρτο. Κατάλαβες. Επόμενη γραμμή. Έφυγες. Το κουτόχορτο. Κουτρόχορτο. Είναι. Όχι κουτόχορτο. Κουτρόχορτο. Λέγε. Τα παιδιά από τη Ραντίνα να χαιρετήσω. Ραντίνα. Ρεντίνα. Ραντίζουνε. Τα κομμάτια σε περιμένουν εκεί για μια εβδομάδα για να στρώσει, λέει. Τι να κάνουν αυτά τα κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια, άμα γίνουν 50 χρόνια σαν και εμένα, οι κοιλιές τους θα είναι μέχρι τον αφαλό τους. Άσε καημένε τα κομμάτια. Τι κομμάτια είναι. Πάει εκεί πέρα ο ένας, λέει. Τι δουλειά κάνεις, Λαμαρίνα, φτιάξε μου, λέει τα αμάξια. Πάμε επόμενη γραμμή. Σιγά, κομμάτος. Κομμάτος είμαστε εμείς 50 χρονών. Κάνουμε χιλιόμετρα, κάνουμε πυγμαχίες, ανεβαίνουμε, κάνουμε. Κομμάτο 20 χρονών. Σου πω εγώ πως ήμουν 20 χρονών. 42 κτύπους το λεπτό είχα. Τρελό, εσέρα, τι κομμάτος μπροστά σε μένα 20 χρονών. Χαιρετίσματα, παιδιά, πλάκα κάνω. Καλημέρα! Σου λέει, τους βρίζει και μετά κάτσε να τους αλείψει λίγο, μην φάει κανένα. Όχι, παιδαράδες συνάντη. Καλημέρα! Ναι. Απλά ζουν σε μια χώρα που δεν πολεμήσει ποτέ. Οπότε τζάμπα προπονούνται, αυτό θέλω να πω. Άμα μπουν οι Τούρκοι, να τους πούνε καθίστε κάτω, παιδιά, πείτε σε μια σπηλιά, κλείνουμε τα φώτα και μην μας λέει λατήσουν. Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς το να. Θα ήθελα λίγο να ξέρω, όταν θα είμαι παδός του ΠΑΟΚ, λίγο να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Να απαντήσεις, κοτάρα μου μεγάλη. Με τον Γρηγόρη, χρόνια πολλά και στον Γρηγόρη. Ναι, καλά, σάλια μάλια. Άμα πεθάνει λοιπόν, ο Γρηγόρης, ούτε κερί δεν θα είναι. Έλα. Ο πρώτος ήταν για το αν θα θέλαμε να παίζουν οι ιδανικοί ή όχι. Δεν σας άκουσα να βγαίνετε. Σας βόλεψε και το offside goal και ιδανική. Προσωπική άποψη θα εκφράσω. Παρακαλώ, ναι. Εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέρει και το Ολυμπιακό ήταν. Το έκανε και ο Ολυμπιακός και συνεχίζει και το κάνει. Από μόνο ο Μπούζος έκλειγε εδώ δηλαδή. Πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Συνήθως μόνο τα ραδιοφωνικά είναι ο παδί. Δεν το λέμε, δεν ταυτιζόμαστε με τους παραγωγούς. Λοιπόν, δεν με πειράζει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν με νοιάζει. Αν παίζουν ή δεν παίζουν, από τη στιγμή που συμφώνησαν να τους πάρουμε αυτούς τους όρους, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Τώρα εμείς έχουμε λεπτά. Έτσι ακριβώς. Χοντρέ ζήλευε, πες του κάτω. Χοντρέ, χοντρέ! Χοντρέ! Μόνο η ομάδα με νοιάζει. Μπάλα δεν βλέπω, μόνο τον ΠΑΟΚ βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, ο Κουπέλκα τον γκολ δεν με πειράζει καθόλου που ήταν offside. Άσε να κλαίει ο χοντρός. Χοντρέ! Χοντρέ! Και θέλω να πω και κάτι τον Γρηγόρη. Κάτι που είπε για το ότι έχασε η Ρεάλ Μαδρίτη, το σπίτι Λεγκανιές που είπε. Ναι. Ότι είναι κάτι γοητευτικό, είναι κάτι ωραίο. Είναι γοητευτικό γιατί συμβαίνει σπάνια. Παρ' όλα αυτά, σπάνια. Το μακεδονικό σου πάσα μανιστρία, τον Ηρακλή και εκείνο είναι συναρπαστικό. Παρ' όλα αυτά, ναι, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό το γεγονός. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός φέτος θα δηλαμεί από κάτι. Να το. Δηλαδή μην τρελαίνεις, ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί από. Άγιο Νικόλα, ο Μηχανιώνα έχασε 3-2. Τι να θυμηθούμε, τι να θυμηθούμε. Οπότε έχει τη γοητεία του, φίλε μου, αυτό γίνεται σωστά μιλες, λίγο. Σωστά μιλες. Απλά, η τοποθέτησή μου έχει να κάνει ότι δεν συμβαίνει με την ίδια ένταση που βγαίνει και ένταση. Σε αυτό έχει δίκιο τώρα ο Γρηγόρης. Σε αυτό έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Κατάλαβε, δηλαδή, εγώ δεν το λέω απαξιώνοντας τα πάντα στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά λέω δεν έχει την ίδια συχνότητα. Ναι, σίγουρα δεν εκεί το βλέπεις πολύ. Όμως, ούτε εκεί γίνεται συχνά. Αν γίνεται συχνά, λέει. Αν γίνεται συχνά. Αν γίνονταν συχνά, δεν θα έπαιρνε το πρωτάθλημα και τα κύπελα η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα. Αν γίνονταν συχνά. Εκεί τα πρωταθλήματα και τα κύπελα τα παίρνουν. Γιατί η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ έχουν μπάτζετ από 500 εκατομμύρια και πάνω. Και αν εξαιρέσεις την Ατλέτικο Μαδρίτη και τη Βαλένθια που έχουν κοντά στα 400, οι υπόλοιποι είναι με πολύ λιγότερα, με υποδέστερα μπάτζετ. Ναι, κατά αναλογία γίνεται το ίδιο και στην Ελλάδα. Καλά τα λέει ο Γρηγόρης. Ναι, αλλά εκεί ρε φίλε, βλέπεις τη Λεγκάνια η οποία πάει και κερδίζει μέσα στην. Δηλαδή θα σου πω το εξής. Δεν συγκρίνει. Το Θρασίβουλο ξεχνά τι μας είχε κάνει εμάς. Φίλε, θα σου πω το εξής. Α, το Θρασίβουλο με τον Κατσίκη τότε δεν το ξεχνάω. Έχει. Θέλω να σου πω ότι έχει συμβεί αυτό που λέω, Γρηγόρη. Ποια είναι τα δύο καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ποια είναι. Όσα μάθει έχει πάρει κύπελο ΠΑΟΚ μάλλον. Λοιπόν, αυτό είναι γιατί τον ΠΑΟΚ αγαπάς. Ποια. Εγώ λέω το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών στο πρωτάθλημα είναι το Ηρακλής Ολυμπιακός 3-4 με Άγγελο Αναστασιάδη, ο οποίος βγάζει το 20 τον Τζοτζόπουλο γιατί μπάζει η ομάδα από αριστερά και θα μπορούσε το παιχνίδι να λήξει 8-8, 8-7 ή 7-8. Τώρα θα μπει την παπαριά τώρα. Και Ηρακλής Ολυμπιακός στο κύπελο 5-4, τότε που το πήρες εσύ σαν ΠΑΟΚ.
όπου η Ηρακλής έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 17, πάλι με τον Νίκου διαιτητή, και δεν επέτρεψε ο διαιτητής να... Ωραίο μάτς κυπέλλου, τώρα τελικός Ολυμπιακός, ΑΕΚ 4-4. Άντε μπράβο. Άντε τώρα. Απ' τα ωραιότερα, δεν είπα, λέω, δύο απ' τα ωραιότερα είπα, προσέχω τι λέω. Ναι, ναι, και εγώ δύο απ' τα ωραιότερα, απλά τα δικά μου τον τουπάρουν. Ωραιότερα, τι ωραιότερα, ρε κόκκινε, σε έσφαξε ο Ανθοπόλης εκεί, πώς το λέγανε ο Νίκος. Τι ωραιότερο, αυτό ήταν σφαγή. Όταν βλέπεις 9 γκολ σε ένα παιχνίδι και 7 γκολ σε ένα άλλο. Σφαγή του Ηρακλή ήταν. Είχε δώσει 4 offside. Είχε δώσει Νίκου, ναι. Είχε δώσει 4 offside στο Καφταζόγλιο με παίκτες κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χαρά ο μπαμπάς του Νίκου που έκανε γιο. Δεν πειράζει, συμβαίνουν εκεί αυτά. Έδεσαι. Συμβαίνουνε. Έλα κλείσε, να μην φοβηθούν ποτέ, φίλε. Χαρά ο μπαμπάς καλή του Νίκου συνέχεια. Που έκανε γιο, τον Ανθοπόλη. Τι χαρά που έκανε, κερνούσε και στο καφενείο. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαρά που έκανε ο Ανθρωπάκος. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, να έχεις δύναμη να αντέξεις το φαλακρό μποξέρ. Mm. Εύχομαι το Πανατολικό και το, σε Πανατολικό και πας για ένα διπλό με goal of sight. Okay. Παρακαλώ. Έτσι γουστάρουν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Έχω να κάνω μια καταγγελία το ραδιοφόνο σας, πολύ σημαντική, και θέλω να ακουστεί, σας παρακαλώ. Ο Γιώργος, Γιώργος ο Παράσχος είστε? Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος ο Παράσχος. Γιώργος είμαι, Παράσχος δεν είμαι. Γιατί η φωνή σας μοιάζει λίγο, ας πούμε. Όχι, ρε, αυτό που λέω, όχι, Κωστή. Όχι. Έλα, γόρι μου, τι έγινε, κάποτε τι έπαθε. Γνωριστήκαμε στο συγχωρεμένο τον Γρηγόρη, την Βουγάτσα. Άμα με δει, θα με θυμηθεί σας. Α, Γρηγοράκης, ναι, καλό παιδί. Ναι. Καλό παιδί ο Γρηγόρης. Κωστή, είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος παίζει στοίχημα στο διαδίκτυο, έτσι. Έτσι παίζω και εγώ στην BET 365. Τα στοιχεία μου να τα αφήσω, δεν είναι ανώνυμη καταγγελία, είναι επώνυμη καταγγελία. Οπότε. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις. Το βάρος του. Άκου λίγο. Πάρε τηλέφωνο στη γραμματεία, δώσ' το τηλέφωνό σου να σε πάρουμε και πες ό,τι γουστάρεις για την BET, για την MET και την NET. Πάρε τηλέφωνο να σε πάρει γραμματεία και βγες σκίσε όποια BET θέλεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, επόμενη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Πάνε άστα τα στοιχεία σου και σκίσε όποια BET θέλεις. Λέγε, φίλε, ναι. Τι κάνεις, παιδιά? Καλά, φίλε, καλά. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Να είσαι καλά. Τι χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Άντε πάρε. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, να είσαι καλά. Ξέρεις από πότε έχω να πάρω? Από το ματς Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Με θυμάσαι, ο διαιτητής από την Ξάφη με. Που σου είχα πει ότι η ΑΕΚ δεν πάει για πρωτάθλημα φέτος. Το θυμάσαι? Mm-hmm. Από τότε. Πάμε παρακάτω, άστο να τον αγκρινιάζει. Ωραία. Θέλω να σου πω όσον αφορά τώρα για τον Πάκο και την ΑΕΚ, έτσι. Πιστεύω ότι ο Πάκο το πάρει το πρωτάθλημα. Μπαμ κάνει. Εδώ από το Σεπτέμβριο κάνει μπαμ. Έτσι, ο Μελισανίδης δεν το θέλει το πρωτάθλημα. Ο Αποτυχημένεθ δεν ξέρω τώρα τι κάνει, τι χαρτάκι. Ο Αποτυχημένεθ πήρε μια ομάδα του 7 και την έχει στο 9. Ωραία, ναι, και είναι ευχαριστημένος. Μια χαρά είναι ο Αποτυχημένεθ. Κάνει του Μπεκί, όχι. Πολύ καλός προπονητής. Και τι θες να κάνει? Ραπ. Μα τι θες να κάνει? Να ζητήσει μεταγραφές. Κι άμα όλος δεν κάνει, και εγώ θέλω να με φέρουν ένα Ιχολίτη, να κόβει ένα ράβι, θέλω γραμματεία, ένα υποστήριξη γραμματιακή, θέλω στούντιο, τι άπει, αυτά έχω, αυτά παλεύω. Είναι κατάπτυστος μόνος. Μια χαρά είναι, ο προπονητάρας είναι. Καλά, ο άλλος, εντάξει, ο Μελισανίδης που λέει παπά, είναι αρχιπαπατζής, το ξέρουμε όλοι. Ο Μελισανίδης, όχι τέτοιες εκφράσεις. Ο Μελισανίδης είναι παπατζής, αλλά είναι παραγοντάρα, με μηδέν έξοδα, σου κάνει ομάδα. Δεν θέλει να πληρώσει από την τσέπη, τελείως, τι να κάνουμε. Για ποιο λόγο? Άρα τα έχει βρει με τον άλλο, με τον Σαββίδη. Άκουσε να δεις όμως, άκουσε να δεις. Όταν έπαιρνε την ΑΕΚ τσάμπα πηγαίνοντας στη ΓΑΜΑ Εθνική, εγώ έκρασα, τον γλύφατε τους αφαλούς και τα αυτιά. Εγώ, τώρα μετά από 4 χρόνια, μην άρχισε να μου κλαίγεστε για το Μελισανίδη. Εγώ πάω στα καφενεία με τους αεξίδες, τους άμπαλους για αυτά που έκανε ο Μελισανίδης, το ξέρεις. Οι άμπαλοι αεξίδες με τη Floriginal υπογράψανε μνημόνιο ότι δεν μιλάω. Και ο Καστοριανός που το τους ξεδόντιασε. Ο Μελισανίδης του ξεδόντιασε την Original. Την ξέσκησε. Κάτι ανάλογο που έπρεπε να γίνει με το Super 3 με κάποιον σαν το Μελισανίδη που δεν το έκανε. Συνέχισε τώρα. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Ναι. Θα κάτσει και η ΑΕΚ με Σιτούμπα. Θα κερδίσει και τον Ολυμπιακό Πάκου με Σιτούμπα. Θα το πάρει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Μην πάρει κανένα ντάμπλ. Θα περάσει από τα Γιάννα και από τον Πανετολικό αυτά τα δύο μάτσο. Βρε, τα περάσει. Ο Πάκου πρέπει να πάρει δύο μάτσοι παίκτες του. Τα άλλα όλα είναι ωραία. Ωραία δομημένα. Πάμε πολύ που σας άκουσα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Ραπ, θα βγαίνει 4,5 ώρα. Ορίστε. Θα βγει 4,5 ώρα. 5 και 4. Βγαίνει. Βγαίνω και μετά έχω διάδρομο. Έχω πολύ διάδρομο σήμερα. Ωραία, θα είναι καλή συνέχεια, παιδιά. Να κάνουμε το αερόβιο βελτίωση. Να κάνουμε τον αεροδιάδρομο. Έλα, κόκκινα, ναι. Τα μάγουλά σου εκεί έπιασε το ζάχαρο τώρα. Άντε, ναι. Με το έλα, χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Ευχαριστώ. Λέγε, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλά. Ωραία. Λοιπόν.
Κωστή, εγώ είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τον ΠΑΟΚ καθαρά. Αν θες να λέγεσαι μεγάλη ομάδα. Μάλιστα. Δεν σε ενδιαφέρει του ποιους έχεις δώσει και πού τους έχεις δώσει ιδανικούς. Αυτή τη στιγμή δεν τους έχεις στην ομάδα σου. Ναι. Αν θες να λέγεσαι μεγάλη ομάδα, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο στις τέσσερις γραμμές, τρως σίδερα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι, για να φας σίδερα, καλό είναι και οι αντίπαλοι να είναι λίγο φιλικοί και ο διαιτητής να δώσει κανένα offside. Καλά είναι τα σίδερα, αλλά στην Ελλάδα σίδερα μόνο δεν τρώγονται. Αν θες να λέγεις μεγάλη ομάδα, δεν τα βλέπεις αυτά. Αν θες να λέγεις μεγάλη ομάδα και να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρέπει να τα κάνεις όλα. Και καλά, όχι, εγώ. Εμείς δεν θα γίνουμε Ολυμπιακοί. Εγώ, ναι, άστα τώρα, γίνατε. Άστα ρε που δεν γίνατε. Μια χαρά γίνατε. Άκουσε να δεις εσύ. Εμένα δεν μ' αρέσει, ρε. Βλαχοπαοξική είναι τότε Ηρακλής, άμα δεν σ' αρέσει. Όχι. Τι όχι. Πάω γεννήθηκα, δεν μπορώ να. Πάω γεννήθηκα, τι έμαθε, να σε μαστιγώνουν, γουστάρεις. Αφέντρα θέλεις. Κάνε λίγο τον εραστή και εσύ. Κάνε λίγο τον εραστή και εσύ. Θε αφέντρα και να κλαις, Ξανθόπουλε. Εγώ δεν θέλω. Δεν θε τα πανηγυρίζω όμω τα κύπελα. Δεν θέλω. Εγώ πάω ξύσιμε, δεν θέλω. Δεν θέλω. Ναι, καλά. Απάρτα σε και μην τα πανηγυρίζει. Άιτε. Θε στην Ελλάδα να πάρει πρωτάθλημα και να είναι και καθαρό. Θε να πάρει κύπελο και θε να είναι και καθαρό. Πάω ξύσι. Σ' αρέσει να σε μαστιγώνουν. Αφέντρε θέλει και Ξανθόπουλου. Μαρθαβούρτσι. Απλή είναι η απάντηση. Είναι δυνατόν να μπει στο βόθρο. Να πάρεις κάτι και να μην μυρίζεις. Εγώ δεν θέλω. Είναι. Άμα δεν θέλεις, δεν θα πάρεις και πρωτάθλημα. Σε ένα χρόνο που θα αλλάξουν τα πολιτικά, θα δεις τα τρυφερά πεσινούλια σας πώς θα κάνει ο χοντρός. Λέω 9.34. Τι θα κάνει ο χοντρός? Τα τρυφερά πεσινούλια μας λέει, τι θα τα κάνει. Τα πεσινούλια τα δικά. Εγώ πάω ξύς δεν είμαι. Εγώ λέω τι βλέπω. Τα πεσινούλια των αλωνών, αν θα τα κάνει. Προγραμματιστής από Αθήνα. Ναι. ΑΕΚ Ολυμπιακός τελικό στην πενταπέναλτη γρηγορά ευχές στο απόγευμα να είσαι πάντα καλά. Προγραμματιστή, εκείνος ήταν ο πιο συναρπαστικός. Ο πιο όμορφος τελικός. Το πιο όμορφο μάτς κυπέλλου που έχουμε δει όλοι παγκοσμίως. Πανελληνικός. Γιατί η εξέλιξη ήταν απίστευτη. Υπενθυμίζω, είχε προηγηθεί. Αυτό ήταν το 9 ή το 10. Το 10 ήταν. Το 9 νομίζω. Το 9. Το 10 ήταν. Το 9 ήταν. Μπορεί. Είχε προηγηθεί η ΑΕΚ με 2 γκολ του Σκόκο 2-0. Άσε ρε κόκκινε, μην μας κάνεις περιγραφή. Το ωραιότερο μάτς κυπέλλου που έχουμε δει. Το ημίχρονο 2-0. Τελείωσε. Το γυρίζει ο Ολυμπιακός, το κάνει 2-2. Στο 90 το κάνει 3-2 η ΑΕΚ με το Σκόκο. Και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων σοφαρίζει ο Ολυμπιακός. Ρε κόκκινε, δεν θέλουμε να μας κάνεις αναμετάδοση. Όχι, για να ακούνε και οι νεότεροι. Και χτύπησαν όλοι οι παίκτες από 2-2. Υπάρχει ωραίο μάτς κυπέλλου που έχεις δει. Από εξέλιξη, όχι. Όχι. Από ποιότητα, από suspense, από box, από mox. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Νομίζω ότι εκείνο το 4-4 του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό το 76 ήταν εξίσου συναρπαστικό. Άντε ρε κομπλεξική. Πέρα βάλετε 4-2 και κοντέψατε χάσετε το κύπελο. Κομπλεξική. Καλά, παίζω ότι τέλειο. Α, κομπλεξική. 4-2 και το κάνετε 4-4. Τόσο κομπλεξική να είστε. Λέω τη γνώμη μου. Τι λες τη γνώμη σου, μωρέ. Κόμπλες. Έλα ρε φίλε. Καλά, ναι. Κωστή. Άμα χάνατε 4-2, το κάνατε 4-4. Πού θα το κάνατε. Λέγε ρε φίλε. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Τι κάνεις. Υπομονή, όνειρα. Γιώργος, από τον Εύωσμο είμαι, ρε. Από την Εύωσμο είσαι, ναι. Ναι, εγώ 72 χρονών. 72, καλά πήγες. Ναι, που σε πήρα προχθές το βράδυ. Ναι. Ναι, τι σου είχα επιθυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι γιατί... Συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο, τι. Ναι, ότι θα είναι από 17 χρονών μέχρι 80. Ναι, το μέσο όρο ηλικίας ήταν 50 όμως το συλλαλητήριο. Τι. Λέω το συλλαλητήριο, ο μέσος όρος ήταν 50 ετών. Όχι 50 ετών, εγώ είμαι 72 και ήμουν μπροστά. Και άλλοι τόσοι σαν και σένα ήταν. Λοιπόν, όταν πέρασαν εκεί, ας πούμε, ο Σαβίδης. Ναι. Ναι, πέρασε ο Σαβίδης. Εσύ πού ήσουν να είμαι με τον κόκκινο εκεί πέρα? Δεν ήμουν με τον κόκκινο, δίπλα εκεί ήμουνα. Δίπλα ήσουνα? Ναι. Όταν φώναξε Αραπτόπουλος, όταν τελείωσε ο Φραγκούλης, ο στρατηγός, την ομιλία του και φώναξε Αραπτόπουλος, γιατί δεν απάντησες? Αν ήσουν εκεί. Ρε φίλε, πόσο κόσμο είχε στο συλλαλητήριο? Μ' ακούσε... Πόσο κόσμο είχε στο συλλαλητήριο? Κώστα, δεν ακούς? Σε ρωτάω κάτι, τι πιθανότητες έχει να φωνάξει ένα όνομα σε αυτό το πλήθος και να... Γρηγόρη! Και να τα ακούσει κάποιος. Γρηγόρη! Ναι. Κόκκινε! Ναι. Λοιπόν, κοίτα να δεις.
Είπε, τον είπα εγώ, ας πούμε, τον Ραπτόπουλο, μίλησα το βράδυ πριν από το συλλαλητήριο. Ήρθε, ρε, ήρθε, πέρα από την πλάκα. Του λέω, ναι, ήρθε, εντάξει, μπορεί να ήρθε. Αλλά τι πιθανότητες έχει να φωνάξει το όνομά του και να τα ακούσει. Γίνεται. 500.000 κόσμο έχει. Πού να τα ακούσει. Να σε πω. Λοιπόν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Και άστα αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος. Να σε καλά. Δες είναι για τους ανθρώπους και για όλο το σύμπαν. Έτσι. Να είσαι καλά. Συγκινηθήκαμε. Συγκινηθήκαμε για τα χρόνια πολλά, ναι. Ναι. Μα σου ζητήσουμε κανένα 10 ευρώ. Άμα στείλει καμιά ξυφολόγηση στο λαιμό. Καλημέρα. Ναι. Να πούμε για το Σιμόες. Τι να πούμε για το Σιμόες. Τι να πούμε για το Σιμόες. Τον κρατάει για το προτάσμα το Σιμόες. Τυχερός ήταν που δεν το κάθισε τον κόλλο Φορτούνης. Να τον έχουν περιλάβει εκεί το φουκαρά το χειμένο. Θα το αλλάζουν στα πετρέλαια γιατί δεν έβαλε το Σιμόες. Λέγε. Γρηγόρη, χρόνια πολλά. Εύχομαι ότι καλύτερο ο Ηρακλής στη Β' ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα Αλβανός από Αγγλία. Αλβανός από Αγγλία. Αλβανός από Αγγλία. Είναι ναι. Αγγλοαλβανός αυτός. Ωραία. Πάμε σε λέει ψυχάρα. Τι λέει? Σε λέει ψυχάρα. Καλύτερα ψυχάρα να με λέει, αλλά με λέει ψυχάρι. Λέγε. Αυτό συμφωνώ. Λέγε, λέγε. Mm. Ναι. Ναι. Ορίστε. Έλα, πιάσαμε ένα 80 ζάχαρο. Άντε, πάμε, λέγε. Πάνε στον άλλον, αρέσει. Πάνε στον άλλον. Τι κάνει, Ρομπούστη. Ναι. Λέγε. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Εντάξει, δεν σε κατηγορήσαμε. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλά, ρε φίλε. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο να πω και εγώ τα δικά μου. Πες τα δικά σου. Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένο την ομάδα μου, το ΠΑΟΚ. Αλβανός ΠΑΟΚ είσαι? Όχι, Ρουμάνος είμαι. Ρουμάνος ΠΑΟΚ, ωραία. Με ξέρεις. Ναι. Και βλέπω τους λαϊκάτζίδες εδώ, έχω κάτι φίλο συνάδελφο στη λαϊκή, αεκτζίδες. Ρουμάνοι και αυτοί είναι. Που δεν ξέρω που βρίσκεται Αθήνα κιόλα. Ναι. Αλλά βλέπω τώρα σε φουσκώνουνε, μου λέει δεν πάμε από πρωτάθλημα. Είδα μου που να τσιμπήσουμε και ένα κύπελο, ξέρω εγώ. Ξέρεις τι να τους λες στη λαϊκή, Ρουμάνε τους αεξίδες. Άκου τι να τους λες. Όχι Ρουμάνους, όχι. Οι Έλληνοι. Έλληνας, ό,τι πεις εσύ. Ξέρεις τι να τους λες. Τα κρουασάν τα πήγαινε στις ενώσεις ο Σαββίδης. Ο δικός σας. Ούτε λουκούμια δεν τους πήγε. Ο Τζάμπαζι. Έτσι αν τους πει. Ναι, τα κρουασάν ολόκληρα τα δίνε πες. Ο ένας έδωσε 6 και ο άλλος έδωσε 6.000. Τέτοια διαφορά σε κρουασάν μιλάμε. Τι είναι 6 συν 6.000 αν την πίτσα μία συν μία. Τώρα σου λέω κάτι. Ο ένας έδωσε 6 κρουασάν και ο άλλος έδωσε 6.000 κρουασάν. Το ίδιο είναι. Διάλειμμα. Ναι, τρελαθήκανε που ήρθε ο πρόεδρος τους, είναι καλός, αλλά τα λεφτά δεν τα έχουν σε τράπεζα. Μετρόπολης 95,5. Σκοράρουμε ψηλά. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-6868-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, στα 100 και 400 μέτρα, ένας άσημος έως τότε σπρίντερ έδειξε την αποφασιστικότητά του και νίκησε, κάνοντας κάτι που δεν είχε δοκιμάσει ποτέ κανείς. Πήρε θέση εκκίνησης σκυμμένος. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω.
Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Λοιπόν, λέγε, μπαγκέτα με κοτοπουκές, χειροποίητη ζαμπορωτηρόπιτα ή μπεργκεράτο? Για πες άλλο. Άλλο. Today's to Daylicious. Μέρα νύχτα τέλεια κουζίνα. Today's keeping the city alive today. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Χειμώνας σημαίνει Mediterranean Cosmos με εκπτώσεις έως 60% σε πάνω από 6.000 επώνυμα brands. Κερδίστε επιπλέον των εκπτώσεων 10% της αξίας των αγορών σας με την πιστωτική κάρτα Yes Visa από τη Eurobank στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έως 28 Φεβρουαρίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πάνω από 200 καταστήματα, 32 καφέ και εστιατόρια και 11 κινηματογραφικές αίθουσες. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά, μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω και ξαναρχίζω. Στην Αβίν. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Κάθε φορά που βάζω καύσιμα, λιπαντικά ή πετρέλαιο θέρμανσης, μαζεύω πόντους και παίρνω ευρώ σε δωρεπιταγές που εξαργυρώνω στην Αβίν. Αβίν Κερδίζω. Τόσο απλό. Ζητήστε και εσείς την κάρτα σας στα πρατήρια Αβίν ή κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Hey, όπα ρε φίλε, δεν μπορείς να παίζεις προσποίηση. Ορίστε. Ή τη μία φανέλα θα πάρεις ή την άλλη. Εγώ? Εσύ. Από πριν σε είδα που έφυγες με τρίπλα σε άλλους δύο εκεί και έκανες και τα κουνάκι στην κυρία με το ξανθό για να αρπάξεις το large. Κάτσε, κάτσε. Και τώρα πας να σκοράρεις το ταμείο ενώ είσαι φάουλ. Μα... Και το παίζεις και άμυνα. Αν έβλεπε η πολίτρια τη φάση, θα σου δίνε κόκκινη κάρτα. Ρε φιλαράκι, αφού ξέρεις, στις μεγάλες εκπτώσεις δεν παίζει ποτέ φιλικό. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει εκπτώσεις για όλους έως 70%. Βρες την επίσημη ένδυση από τη Macron. Αξεσουάρ και αντικείμενα λατρείας ΠΑΟΚ από τα σημεία πώλησης ΠΑΟΚ Official Store και το store.paokfc.gr. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Did you know that is my baby you arrested? You're taking him away, what did he do? Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι το 23-10-3-90 για να είναι και πάλι στη δική σας διάθεση. Μπορείτε να τηλεφωνείτε οι φίλοι ακροατές, να μας λέτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, κυρίως για τα παιχνίδια κυπέλου. Μαζί μας η Σκόντα Εσκιάδης Παροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών με πάρα πολλές προσφορές, συχνά πυκνά. Και με μία ακόμη ασύλληπτη προσφορά για τους επαγγελματίες φίλους οδηγούς ταξίου, που μπορείτε να αποκτήσετε το νέο Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.050 ευρώ μόνο. Παρακαλώ, αυτή είναι η τιμή του. Να το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Τα κατέβα Θεσσαλονίκη τον άλλο μήνα, λέει, θα έρθω να σας γνωρίσω από κοντά, να έρθεις. Καλησπέρα, μπορείτε να πείτε λίγο τον αγαπητό αλλά πάρα πολύ ενοχλητικό Ηρακλειδέα να ασχολείται με την ομάδα του, όσο και την Παοκάρα, αφού μπορούμε να του πατήσουμε όλους, λέει η Λένα. Μία γραμμή βλέπω στην αναμονή. Άλλοι πέντε μπορείτε να τηλεφωνήσετε τα 390. Πάμε στο φίλο ή τη φίλη που περιμένει. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλώς το να. Ακούστε να δείτε.
Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ, τουλάχιστον αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό του Πειραιά, που έχει για 13ο πέφτει των εφόπτη γραμμών, και δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που φοράει ασπρόμαυρα, που αναδύεται, ο οποίος έχει πάλι 12ο ή 13ο πέφτει πάλι των εφόπτη γραμμών. Προφανώς και ζηλεύω σε εισαγωγή. Αν μπορείς να τα κάνεις, δεν τα κάνεις. Οι επόπτες μπορεί. Οι επόπτες και οι διαιτητές θέλουν κουρασάν. Τάισμα θέλουν. Δεν μου λες, επειδή ξέρω τι είσαι παντελονάτο. Όταν σε έδωσε το πέναλτι μέσα στη Λαμία, τι είχες πει? Μαγκιά μας. Μαγκιά. Εγώ θέλω να στη τούμπα αυτό, μην παρέμεσαι. Έλα. Bye bye. Εγώ θέλω διπλό στη τούμπα. Με bye τέτοιο πέναλτι. Ναι. Από το κέντρο και βέβαια. Πολλά θε. Πολλά θε. Για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου χρειάζονται κρουασάν. Άιντε βρε τώρα. Άλλο πληρώνει, άλλο πηδάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Όταν ήταν τα κρουασάν του Κόκαλη και του Μαρινάκη, κλαίγανε εδώ πάνω. Τώρα κλαίνει άλλη. Ναι. Τώρα τι γίναμε εμείς, παοξίδες? Ενώ πριν δύο χρόνια ήμασταν Ολυμπιακοί, γιατί λέγαμε τα ίδια. Ο παδόβλαχοι. Όλοι. Ο παδόβλαχοι. Τρεις μήνανε. Όταν σας πηδάνε ποδοσφαιρικά, κλαίτε σαν τη Μαρθαβούρτση. Άμα πάρετε τα γκολ τα offside, γίνατε μάγκες. Ναι. Μαρθαβούρτσιδες. Έλα. Ζιζού. Έλα, Ζιζού εδώ. Τι έγινε, θα πέσει ο Απόλλων? Δεν πέφτουμε, ρε. Δεν πέφτετε. Δεν πέφτουμε. Άντε, λοιπόν, κάτω τα χέρια από τον Αντωνιάδη και από τον Γαστοριανό. Η πιο εκπληκτική, ειδικά με τον Αντωνιάδη, δεν υπάρχει. Μπορεί σαν Ηρακλειδέα να έχουμε μεγάλες διαφορές στα οπαδικά μας, μπορεί πολλές φορές να μην γουστάρω, να μην κάνω, αλλά δεν υπάρχει πιο καθαρό και καλό παλικάρι από τον Αντωνιάδη, να το ξέρεις, φαλακροκόρακα. Να σε ρωτήσω όλοι κάτι, μαζί, ζου. Όλοι μαζί να μαζευτούν εκεί πέρα, όλοι μαζί. Αυτοί οι ναούμε και δεν ξέρω εγώ τι, και ο ένας και ο άλλος οι ακροατές, το μισό του Αντωνιάδη δεν κάνουν. Δεν γιατί μου λες... χρόνια κουράζει, έλα. Εδώ τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Είσαι απολωνιστής. Ναι. Ελουντούλου, τέλος. Τι έχεις να πεις? Τι να πω, ρε φίλε. Δεν ανεβαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν πειράζει. Ρε, κοίτα, μην πέσεις. Τι να ανέβεις? Ανισόρροπη. Ρε φίλε, ελουντούλου, τέλος. Τι έχεις να πεις? Τίποτα, εντάξει. Δηλαδή εσείς μένα, στην διοίκησή σου δεν έχεις να πεις τίποτα? Λοιπόν, μόνο... άκου. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο ΜΑΣ με τον Όφη κινήθηκε στον πάγκο. Από τη μεριά του Αμαραντίδη ο άλλος έκαμε πάρτι. Αυτός που μας ισοφάρισε. Βέβαια ο Αμαραντίδης είχε μια κακή μέρα, έτσι, σαν παίχτης. Όπως έχουν πολλοί. Αλλά μια κακή ημέρα είχε και ο προπονητής μου. Γιατί όφιλε να δει ότι από εκεί 90 λεπτά γινόταν πάρτι και δεν έκανε τίποτα. Έχω άδικο? Όχι. Εγώ με τη διοίκηση είμαι. Του στηρίζω και θα στηρίζω. Όπως στηρίζω και την ομάδα. Αλλά θα πρέπει να παραδέχεται κάποια στιγμή ότι ναι, το μάτς το χάσα εγώ. Το μάτς δεν το χάσαν οι παίχτες. Άσχετα αν είχαμε και τις ευκαιρίες εμείς να το πάρουμε το μάτς. Το χάσε ο ίδιος. Εάν δεν κοιμόταν στον πάγκο, γιατί συνήθως αυτή είναι η λέξη που λέμε, έτσι, θα έβλεπε ότι από τη μεριά του Αμαραντίδη γινόταν πάρτι. Πάρτι! Να είσαι καλά. Στον επόμενο. Στον πάμε. Επόμενο. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Offside FM εκεί. Πώς? Offside FM εκεί. Offside. Ναι, FM. Ναι, σωστά. Όλα καλά. Τον επόπτη θέλετε? Ναι, ναι, εκεί είναι. Δίπλα μου, παρακαλώ. Καλά που είμαι άρεστο, φίλε. Και Λάγκη Πέτρες, γάβρι του Βορρά. Παρακαλώ. Επόμενος κύριος, Αριανός ήταν ο φίλος. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αριανός ήταν ο φίλος, αλλά με Αναστόπουλο στο Γαϊδάρι, με goal of sight ήταν, έβγαινε κι αυτός. Αλλά και εκεί ο Άρης μεγάλη ομάδα. Αλλά και ο Άρης δεν πλήρωνε τουλάχιστον. Ο άλλος πλήρωνε τα κουρασάν. Λέγε. Η βαλίτσα άδεια ήταν μέσα. Έλα. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Έχω εταιρεία χαρτικών ειδών. Κλάψε και εσύ μπορείς. Και θα ήθελα να στείλω πολλά χαρτομάτιλα στο φίλο μου τον Αεξή, τον κατά τα άλλα συμπαθέστατο. Και να του θυμίσω ότι αυτός ήταν ο πρώτος
που έλεγε εγώ θέλω να κερδίζουμε από το κέντρο πέναλτι και τα λοιπά και τα λοιπά και έχω και την κέρδη. Τι λέει να σε κάνω μια ερώτηση. Σκίστο, καλά τα λες, καλά τα λες. Να σε κάνω μια ερώτηση. Δύο. Πώς νιώθεις που με goal of sight και με δανεικούς που δεν παίζανε τσαμπουκά στην άλλη ομάδα θα περάσει το κύπελο. Θα σου το πω. Με goal of sight για τον Ατρόμητο που κέρδισα δεν μ' αρέσει. Για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό θέλω από το κέντρο καλά, και εγώ. Καλά, βολέψου τώρα με αυτό τώρα και δεν σ' άρεσε. Σου λέει, πήρε και πέρα από την ΑΕΚ με goal of sight. Το ότι ο Ατρόμητος, ο μικρός των χιλίων θεατών, τον εξαναγκάζει να μην παίζει με τους δανεικούς, γιατί τους φοβάσαι, πώς νιώθεις. Στο έχω ξαναπεί, έχω ξαναπάρει τηλέφωνο για αυτό το θέμα. Σου έχω πει, εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη. Mm-hmm. Για το λόγο τον οποίο, αν θα μου κάνανε μία γκέλα, χάνανε ένα πέναλτι, κάνανε ένα πέναλτι και κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Την άλλη μέρα θα λέγανε όλοι, βέβαια, με δικούς του παίκτες, τι μπορεί να κερδίσει. Με αυτό το σκεπτικό και στην Κέρκυρα, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός και ήταν η Κέρκυρα δικιά του, οι βασικοί που παίζανε, άμα κάνανε γκέλα, θα τους κατηγορούσαν και αυτούς. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός στην Κέρκυρα και στην Πλατανιά που περνούσε έτσι. Για μένα πρέπει να απαγορεύσει. Καλά έκανε, άστο. Άλλο ρωτάω. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός στην Πλατανιά και στην Κέρκυρα που πέρναγε έτσι. Και στην Τρίπολη. Αν θυμάσαι, ο Ολυμπιακός πολλές φορές άφηνε τους δικούς του παίκτες να παίζουν. Άλλο λέω εγώ. Όταν περνούσε ο Ολυμπιακός από Τρίπολη, Κέρκυρα, Πλατανιά και Καλονί, καλά έκανε. Άλλα τα φιλικά, γιατί εσύ μου το λες για φιλικά, και άλλο το να μου, μου λες συγκεκριμένα για παίκτες. Εγώ είμαι εναντίον να παίζουν οι παίκτες ιδανικοί σε οποιαδήποτε ομάδα με τις ομάδες που τους δίνουν. Ναι. Από εκεί και πέρα το φιλικό που μου λες είναι άλλο πράγμα. Να είσαι καλά. Εγώ δεν νομίζω πάντως ότι ο Ατρόμητος έπαιξε φιλικά με τον ΠΑΟΚ. Ω, καθόλου. Και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο. Στα ίσια πήγε. Φυσικά, ναι. Και εγώ θέλω έτσι να κάνουν όλες ναι. Τις ομάδες. Να τα δίνουν. Κοίταξε τώρα η ωραιότερη κίνηση που θα έκανα εγώ αν ήμουν Σαββίδης. Πώς λέγεται το center back του Πανετολικού, ξεχνάω το όνομά του. Μιχάη. Μιχάη, σήμερα θα τον ναι. Έλεγα. Πόσα θες για τον Μιχάη. Έτσι θα ξυγιόμουν, ρε φίλε. Έτσι θα πέραν το πρωτάθλημα και θα τους έλεγα, σκάστε τώρα, εγώ κάνω κουμάντο. Πες μου για κάτι που είναι και τη ώρα. Τι θα προτιμούσες, Τσίμιροτ, Κουρμπέλι ή Μάτσον? Μάνσον! Πλάκα μου κάνετε φίλε, μέρα με τη νύχτα. Μάνσον! Για να δούμε, καλώς. Καλώς με καλά. Σημέρι, παιδιά. Τώρα το κοντό, έχει και ομάδα. Πιο κοντό. Αλ ράγκα, αλ αχλή, 1-1. Πάμε κόσμος. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Καλώς τώρα. Γρηγόρη, χρόνια πολλά και εγώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ραπ, ναι. Έλεγες τον προηγούμενο μήνα με πάω Κουμπέρκ, τι έγινε τελικά ο Μπέρκ? Τι είναι τελικά ο Μπέρκ, αφού έμεινε αφού ήμουν άλλος. Έμεινε άλλος, πώς θα φύγει. Ο άλλος όμως συγκίνα μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι μεταγραφές, μη φύγει. Ποιος θα φύγει? Πρίγιοβιτς. Πρίγιοβιτς έκανε γεύμα με Λουτσέσκου στο σπίτι του Λουτσέσκου, τα βρήκαν τελείως εμένοι. Όσο λέω μήπως στήριο Φεβρουάριο κάνει πρόταση 10 εκατομμύρια 15 και την κάνει, αυτό ήθελα να πω. 10 εκατομμύρια 15 δώσουν για τον Πρίγιοβιτς. Πάνω από 4 δεν δίνει κανείς. Ρε φίλε, περίμενε. Για να πάρεις το Μπέρκ, πόσα πρέπει να πουλήσεις, γιατί υπάρχει και το financial fair play. Δεν μπορεί να πουλήσεις λιγότερο τον Πρίγιοβιτς και να δώσεις περισσότερα για τον Μπέρκ. Μέχρι εκεί. Είχα ξαναπάρει τηλέφωνο και σας είχα πει ότι ο Μπέρκ είχε ρήτρα ότι οποιαδήποτε ομάδα ελληνική θέλει να τον πάρει πίσω, πανεκώς θα παίρνει 5 εκατομμύρια. Θα τον πλήρωνα. Μάλιστα. Και για τον Πρίγιοβιτς λέω ότι μπορεί να πάει πάλι στην Κίνα, γιατί μέσα Φεβρουάριο έχουν μεταγραφές. Και πόσα λεφτά να δώσουν οι Κινέζοι για τον Πρίγιοβιτς? Για τον Ιντέγκη δώσαν 12. Τι να δώσουν 10 εκατομμύρια αυτοί? Καλά λέει. Για τους Κινέζους. Μάλιστα. Δεν δίνουν πλέον οι Κινέζοι τόσο όσα δίνουν, να ξέρεις. Όχι, ο Μασεράνο που πήγε από την Μπαρτσελώνα, 10 πήρε η Μπαρτσελώνα. Ναι, ο Μασεράνο είναι και 30 κάτι χρονών. Ναι. Δεν έχει σημασία, αμυντικός είναι. Ναι, και πάει από την Μπαρτσελόνα, δεν πάει από τον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά τα μαντζερικά που παίζουν μέσα στα παιχνίδια δεν ξέρουν τι μπορεί να γίνει. Αυτό λέω, μήπως δει πρόταση. Άμα στην περίπτωση που δει πρόταση, 15 εκατομμύρια. Πουλάει ο ΠΑΟΚ, δεν το πουλάει. Άμα έχει καλό μάνατζερ να κάνει τέτοια μάγκια, μπράβο. Αυτό το πω. Γεια σας. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Έλα, φίλε. Χρόνια πολλά καταρχάς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καπτόπουλε, επειδή μας ζάλισες από το Σεπτέμβριο ότι η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα ποια είναι η πρόβλεψή σου. Μετά το χθεσινό Ολυμπιακό, το καταπληκτικό. Άκου, Χρυσό μου, εγώ από το Σεπτέμβριο σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, με ακούς. Ποδόσφαιρο κυριαρχίας, ποια είναι η γνώμη σου? Περίμενε, θα σου απαντήσει ερώτηση, μία ερώτηση και απαντά μονολεκτικά. Σου άρεσε ο Ολυμπιακός θες? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καταπληκτικός. Ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Συγκλονιστικές επιθέσεις, ανάπτυξη, ουσία, πολύ ωραία, πίεση ψηλά. Μέχρι έξω από την περιοχή, μετά.
Με Καρύμ. Με Καρύμ θα έρθει και η Ουσία. Ο Τζούρεβιτς αυτό το παιδί δεν είναι. Είναι τριχαντήρι μόνο. Δεν έχει την τελική. Άρα ο προπονητής δεν βλέπει, ε. Όχι. Άρα ο Καρύμ κουράστηκε με την Ξάνθη και τον φυλάμε για την Κυριακή για την Τρίπολη. Γιατί πάμε για το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πει τι προβλέπει για το πρωτάθλημα. Εγώ από το Σεπτέμβριο σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα για τους λόγους που βλέπεις εδώ και αρκετό καιρό. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, προηγούμε 100 μέρες. Προηγούμε 100 μέρες. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε προηγούμε 100 μέρες. Σε Λάσκαρη, σε ΠΑΟΚ, σε τι δες. Προηγούμε 100 μέρες. Τώρα τι να τον πω, τι έχει άδικο. Επόμενη γραμμή. Γρηγόρη. Έλα. Εδώ είναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Να πλήρω να κατεβεί. Δεν ξέρω, φίλε. Α, γιατί ρε φίλε, άμα κατεβούμε, μετά δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο Κευγελί. Να γελάσω τώρα. Να γίνει πιο νωρίς. Να γελάσω τώρα. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Να μην το βάλουν πάλι δύο. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ. Εσύ αν πηγαίνεις, καλά κάνεις και πας. Να πάμε να ρίξουμε τις πηγές μας, Γρηγοράκη. Να πάμε, ούτε πηγές ρίχνω, ποτέ δεν έχω. Όχι, δεν έχει δώσει ποτέ. Στο καζίνο πήγαινε κέντρο και φασολάδα με τον Κοστάλα και τον Αντώνη. Άμα θες να πάμε εδώ στο καζίνο και να παίξουμε blackjack, πάμε. Εδώ πάει, εκεί δεν πάει. Στο Μακεδονομάχων, από πού μπορούμε να τις πάρουμε αυτές τις ωραίες φόρες εκεί πέρα, αυτά τα φασταριά που ήταν μπροστά. Δεν μου λες, δηλαδή, με συγχωρείς, εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που κατεβήκανε ο κόσμος είναι φασίστες, ερώτηση. Η μισή ναι και η άλλη μισή είναι συνυπεύθυνη, φίλε. Δηλαδή, ναι, ξεκάθαρα. Εσύ τι είσαι, αδερφέ, αν επιτρέπεις. Μπορεί να πήγες στο αντισυλλαλητήριο αυτό το παιδί. Δεν είμαι φασταριό, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ, δεν είμαι κορόιδε. Εγώ είμαι ή φασίστας ή συνυπεύθυνος, αυτό μου λες. Είσαι, ναι. Αν δεν είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Ωραία. Εσύ τι είναι τιμή μου να μου το λες εσύ αυτό. Στάσου, να μπω στην κουβέντα, μην ευρειάζεται, ρε παιδιά. Δεν ευρειάζω. Εσείς, κυρία μου, πήγατε. Συγγνώμη. Εσείς, κυρία μου, πήγατε στο αντισυλλαλητήριο. Όχι, ούτε σε αυτό πήγα. Τότε είστε μαλάκας. Επόμενη γραμμή. Μην τον βρίζεις. Αφού είναι ή ένας ή ο άλλος έτσι, εσύ που έπρεπε να πας στο αντισυλλαλητήριο. Συγγνώμη για την αισθητική της λέξεως, ζητώ συγγνώμη για το κοινό, αλλά έπρεπε να τον εξηγήσω για ποιο είναι λόγο. Είναι απίστευτο, ναι, ναι, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που λιδωρούν το να αισθάνεσαι Έλληνας. Όχι, όχι, όχι. Αν πήγαινε στο αντισυλλαλητήριο, δεν θα τον έβριζα. Θα ήταν πραγματικά ένας ιδεολόγος αντισυλλαλητηριακός. Πώς το είπα, αντισυλλαλητηριακός. Εφόσον δεν πήγε, είναι λακαμάς, το διορθώνω. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη κιόλας. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Αεξής είμαι, για να ξέρετε με ποιον μιλάτε. Ναι, έτσι. Ναι. Δεν έχω καταλάβει, ειδικά ο φίλος που είπε πριν ότι θα ήθελε να κερδίζει την ΑΕΚ με πέναλτι από το κέντρο κτλ. Τον έχει ενοχλήσει η καημενούλα η ΑΕΚ, η οποία σε κάθε παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σφαγιάζεται. Να πάρουμε για το τελικό κυπέλου που χάσαμε το κύπελο, με τα δύο μέτρα offside. Να θυμηθούμε το goal out. Ναι. Το goal out. Εντάξει. Να θυμηθούμε ότι μέσα στο ΆΚΑ από το 8 παίζαμε και καλό. Δεν είπα εγώ. Έπαιζα με 10 παίκτες. Φίλε, κάτσε να θυμηθεί. Άστο να ολοκληρώσω. Δεκαετία του. Ναι, να ολοκληρώσω λίγο. Άσε τις δεκαετίες λίγο. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Λίγο. Λοιπόν, να θυμηθώ ότι όταν σφαγιαζόταν η ΆΚΑ τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ ήταν το δεκανίκη του Ολυμπιακού. Ήτανε, να το θυμηθώ. Να θυμηθώ και θα ολοκληρώσω με αυτό. Όταν έπεσε το δακρυγόνο μέσα, διακόπηκε το ματς και η ΑΕΚ ξαναβγήκε για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι για να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Εκεί ο Δέλος με το Ζαγοράκι κάνανε την τριπή. Μπράβο, ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά είχα να πω. Τι πρόβλημα έχετε με την ΑΕΚ? Φίλε μου, καλά κάνεις και σου τα ρωτάς. Ερώτηση. Τη χρυσή εποχή της ΑΕΚ, δηλαδή δεκαετία του 90 που έπαιρνε πρωταθλήματα και έπαιζε μπαλάρα. Ναι. Πιστεύεις δεν είχε εύνοια από διαιτησία? Είχε ένα πέναλτι με τη Λάρισα, έτσι να είμαι 3 χρόνια Αθήνα, να είμαι σε κάθε γήπεδο μάτς μέσα και έφυγα ιδιασμένος από εκείνο τη βουτιά του Μανολά. Άλλο μάτς δεν υπάρχει. Δεν θα κρίνετε εκείνη τη δεκαετία τη χρυσή που το ήταν εξυγιασμένο το ποδόσφαιρο τότε. Εγώ σαν να εκδείς από τον ΠΑΟΚ, γιατί ξέρω ότι τα πήρε τα ηνία πλέον, θέλω να δω ποδόσφαιρο, γιατί ο Ολυμπιακός κατέστρεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εγώ είμαι καταρχήν φίλαθλος και οπαδός του ποδοσφαίρου και αεκτής. Θεμητά τα ερωτήματά σου, ένας ο φίλος του ΠΑΟΚ μπορεί να απαντήσει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να απαντήσω στο... Πήρε ένα παλικάρι προηγουμένως και είπε κάτι για στολές Μακεδονομάχου και τα λοιπά. Ναι. Έχω μια στολή Μακεδονομάχου, άμα θέλει να του δανείσω.
Έχω μια στόλη. Άμα θέλετε να αφήσω και τα στοιχεία μου στο κέντρο, να του δώσω μια στόλη Μακεδονία. Περιμένω να πάρει ο φίλος για την Bet365, αλλά δεν πήρε. Α, μάλιστα. Φίλε, ο φίλος ο οποίος ειρωνευόταν, πιστεύεις ότι θα πάρει ποτέ για τη στολή? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Θα ήθελα να πω έτσι, επειδή έχω αρκετά χρόνια να πάρω στο σταθμό σας, θα ήθελα να πω κάτι, αριανός είμαι. Ναι. Από το να πάρει το πρωτάθλημα ή το κύπελο η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός, εγώ προτιμώ να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο Κωστής δεν πιστεύει. ΠΑΟΚΣΙΣ, ο Κωστής δεν πιστεύει ότι σε ΠΑΟΚΣΙΣ. Αλλά προτιμώ να αργιανός το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αργιανός είναι, λέει. Και λες προτιμώ να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πιστεύεις ότι... που το λέω. Όχι καθόλου. Οι ομοειδεάτος σου έχουν την ίδια άποψη με σένα. Μπα, θα τον βάλουν σε ένα δωμάτιο και τον ξυλοκοπάνε. Εγώ καταθέτω τη δική μου άποψη. Είναι προσωπική του άποψη. Είναι σεβαστή και χαίρομαι που έχει. Δηλαδή, θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι ποια περιοχή της πόλης μένεις? Ωραιόκαστρο, Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκη. Στο Παλαιόκαστρο, ναι. Να πάρω πάω και το προτάσμα και να κορνάρουν εκεί στο Ωραιόκαστρο. Όλη την ίδια. Στο Παλαιόκαστρο. Θα μπορέσει να τα ακούσει, φίλε. Άμα το αξίζουν να το πάρουν. Φράσε να το αξίζουν. Αξίζουν, δεν τα αξίζουν. Τα κορναρίσματά του είπε αυτό να το πάρει, είναι το πηγή. Άλλο το να το ρωτάω. Θα αντέξει τα κορναρίσματα ή θα βάλει το κέρι στο αυτή σου βούλο κέρι. Κάτι θα κάνω εγώ. Εγώ σου λέω τι σκέφτομαι και πώ νιώθω τώρα. Το καταλαβαίνω, αλλά η ερώτησή μου ξαναλέω. Βγαίνουν και κορδάρουν και ουρλιάζουν οι παοξίδες. Θα τα ακούς με ευχαρίστηση αυτό? Όχι. Φυσικά και όχι. Άντε φύγε ρε φίλε, πάρε σε κανένα ψυχίατρο να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο ύφος του Παγεωργίου, μένω το... Παγεωργίου. Παπαγεωργίου. Ναι, τι. Σταμάτα λίγο ρε. Τι έπαθες? Μέτωπο προς ανατολικά, ντελαπάρεις αυτοκίνητο, θέλει προσοχή σιγά σιγά. Γιατί... πώς δεν λαπάρεις στον ισιοδρόμο το αυτοκίνητο? Πού να ξέρω εσύ. Ούτε εκεί είμαι. Στον ισιοδρόμο πώς δεν λαπάρετε τα αυτοκίνητα? Ρε. Μπορεί να είχε λάδια. Μπορεί να έγινε οτιδήποτε. Λάδια όταν μπορεί... δεν γνωρίζω. Ναι, 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 δεν έχει. Μπορώ να πω κάτι. Εμένα ένα μηχανάκι εδώ που ερχόμουν στο Kingston μπροστά, ακούω ένα κρότο, τι έγινε. Είχε λάδια και ένα φουκαρά με το μηχανάκι με κοπάνει σε μια. Δεν ευτυχώς, υπάρχει ευτυχώς, για το μηχανάκι. Ευτυχώς το παλικάρι. Από ευτυχώς το νερό και το λάδι. Ευτυχώς το παλικάράκι δεν χτύπησε. Ειδικά το λάδι είναι ο Θεός να μας φυλάει. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. 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 Είδε αυτό τα μηχανάκια, είδε τι είναι. Καλημέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Γεια σας. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης παίρνω τηλέφωνο. Ναι, μπαίνετε από το Κουμουνδούρου. Κάτσε γρήγορα. Καταρχήν δεν σε λέω χρόνια πολλά, θα με ορμήξει ο κόσμος. Όχι, πες και εσύ, θα το τερματίσεις αν πεις και εσύ. Είμαι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αποθηκάριος είμαι για το παιδί που πήρε για τη στολή που ήθελε. Ναι, ξέχασε στο Δήμο Θεσσαλονίκης από τον Gay Parade ένα στρίγκ και μια φωτογραφία. Ναι. Να περάσει λίγο να τα πάρει λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Και στη φωτογραφία είναι η κουκλάρα. Κουκλάρα ήταν στη φωτογραφία. Έχετε και γούστο βλέπω. Και τι καλή κυρία. Είπαμε μερακλείδες είμαστε. Ναι. Μερακλείδες είμαστε. Δεν είστε με θεριακλείδες είστε. Χρόνια πολλά Γρηγόρη, τα λέμε. Χρόνια πολλά. Τα ακούει αυτό. Δεν μου λες ρε Γρηγόρη. Λες ευχαριστώ σε όσους λέει χρόνια πολλά. Άμα το δώσεις από 5 ευρώ θα τα δεχόσουν τα χρόνια πολλά. Όπως πάει θα οικονομήσει. Ναι, ναι. Είδες λοιπόν. Κατάλαβες, τσάπα είναι όλα. Λέγε ρε. Καλησπέρα. Καλώς όταν κάποιο το λέει με την καρδιά Κώστα. Του. Ποια καρδιά του μωρέ το λέει? Κώστα. Όταν ψηφολογούσε δεν ήρθε κανένα από αυτού εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Ναι. Λέγε ρε. Κώστα. Ναι. Έλα, αγόρι μου, να κλείσουμε λίγο την εκπομπή με μπαλίτσα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Με μπαλίτσα. Κοίτα, αντικειμενικά τώρα θέλω να είσαι αντικειμενικό όμω γιατί όταν θε γίνεσαι. Όταν θέλω μόνο. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Πάκο έχει την καλύτερη ομάδα. 100% και την πιο φορμανισμένη. Το αποδεικνύει το 0 στην εστία, το οποίο πιστεύω θα μείνει μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει, μην το λες αυτό. Σε καλό δρόμο. Θα ένα δύο γκολ. Εκπληκτικός τερματοφύλακας επιτέλους στον ΠΑΟΚ και θα σε πω γιατί. Το νεύρο που βγάζει αυτό παιδί να είναι καλά, να συνεχίσει έτσι. Το νεύρο. Αυτή η σπίθα στο μάτι του ρε. Δηλαδή βάζει κάποιους κοιμισμένους κάτω από την εστία. Πώς αν έπαιζε ο Άρντα θα έπαιρνε το 0 στην εστία. Έλα ρε Γρηγόρη με τον Ουάρντα. Έλα ρε Γρηγόρη τώρα. Πε ο Άρντα να παίζει αγόρι. Τη γνώμη σου. Ναι, πες μου, τι. Αν έπαιζε ο Ουάρντα θα έμεινε το 0. Βέβαια θα έμεινε το 0. Και με τον Πανετολικό θα μείνει 0. Και με τα Γιάννα θα μείνει 0. Δεν πιστεύεις ότι τα σκύλιαζε δηλαδή να βάλει γκολ? Όχι, ρε φίλε, πιστεύω ότι ο Πάουκ δεν μπορεί να φάει γκολ από κανέναν. Αυτή την αίσθηση με αποδείξεις πλέον. Όχι. Απλώς αυτό που θα περιμένεις κάθε Κυριακή να ακούς θα ρωτάς πόσο έλξε. 2-0, 3-0, 0-3, 0-4, 4-0. Δηλαδή βγαίνεις σήμερα και λες από τώρα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Εγώ βγαίνω σήμερα και λέω ότι με πρωταθλητής. Είμαι πρωταθλητής και κυπελούχος. Βγαίνω και το λέω σήμερα και όχι σήμερα, από την αρχή αυτό το πράγμα. Όπως εγώ έχω πει, αν θυμάσαι, θα σου το θυμίσω. Από την αρχή του πρωταθλήματος θα ανέβει η Παναχαϊκή. Σαν ομάδα, τη Β. Ναι, φυσικά υπάρχει ακόμα μία που θα ανέβει.
Ο Άρης θα είναι, ο Όφη θα είναι, αλλά η Παναχαϊκή θα είναι σίγουρα. Σωστό, σωστό. Γιατί είναι γάτα. Αυτή την αίσθηση έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστό. Γιατί είναι γάτα. Σωστό, εγώ δεν σωστό. Μιλάω σαν Παναχαϊκή ομάδα, μιλάω σαν Κατσουράνη γάτα. Και θα το δείτε αυτό. Μεγαλύτερος ρουφιάνος από τον Κατσουράνη, ποδοσφαιρικά, δεν το λέω με κακή την έννοια. Κατάλαβα δηλαδή, πώς λες Κώστα. Τη λέω με την εξυπνάδα του, την αυτή του, την δημόσια σχέση του, την αλητία του, την ποδοσφαιρική, που είναι πανέξυπνη. Κώστα. Και με το ΣΥΡΙΖΑ τα βρήκαν οι Πατρινοί και τέτοια βέβαια. Το έχει Κώστα αυτό, το έχει. Το έχει και αυτό το στοιχείο του παράγοντα, να ξέρεις, το έχει. Ναι. Τώρα από και πέρα, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η τριάδα των παιχνιδιών. Για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Βάζω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει Τρίπολη, έχει ΑΕΚ και μετά πάει ατρόμητο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τη Λάρισα θα είναι 2-3 βαθμούς μπροστά. Μπορεί και ένα να είναι. Μπορεί να είναι και έναν. Να είσαι καλά. Ένα θα είναι, άμα ο Ολυμπιακός πάρει 7 βαθμούς. Που θα είναι το πιο μεγάλο που θα πάρει. Ο Ολυμπιακός θα σκυλιάσει όταν έρθει στην Τούμπα να είναι 4 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Είναι, εκεί, Κώστα, είναι Κώστα, πολύ σημαντική αυτή η Κυριακή άκουση. Κώστα, ναι. Από πέρσι το λέω και αυτό. Θα ξεκινήσει μια δυναστεία χρόνων. Πώς ήταν παλιά τα 24 χρόνια, πόσο ήταν 25-30. Από το αεροδρόμιο θα τρώνε 3. Γιατί πλέον υπάρχει και η ομάδα για να ρίχνει τα 3. Να είσαι καλά. Να προλάβουμε και ένα τελευταίο. Αν θέλεις το διαβάζεις αυτό εκτός αέρα, έχω λόγο γιατί θα πεις βλακεία. Γρηγόρη, χρόνια πολλά, γιατί κόβεις φωνή εδώ το αμιλάς. Λέει, έμφυα σου έρχεται γι' αυτό. Ε, φίλε, μια μου λέτε κόβω σύμφωνα, μια μου λέτε κόβω φωνήεντα. Αφού μπήκες στη διαδικασία να στείλεις μήνυμα γι' αυτό, να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Έλα, έλα. Εσύ μου λες κόβω σύμφωνα, αυτός λέει φωνήεντα. Όλο κάτι κόβεις. Όλο για κάτι κόβω, μάλιστα. Είσαι εκπτωτικός. Είμαι εκπτωτικός με τις λέξεις, ναι. Είμαι, πώς λέμε, εκπληκτικός τύπος. Είμαι εκπτωτικός. Ναι. Λέγε, φίλε. Ναι. Λέγε, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Ναι, καλώς την. Καλημέρα από Αθήνα, ο Νίκος από τη Λάρισα. Καλημέρα από Αθήνα, ο Νίκος από τη Λάρισα. Ναι, Λαρισσές που ζει στην Αθήνα. Πού το παράξενο. Με ξέρει ο Ραπτόπουλος από Βαρμίτα. Ναι, είναι γνωστός bisexual ο Ραπτόπουλος. Σωστό, ναι. κύριε Ζιντάν, φύγετε χθες. Ζιντάν φύγε, Μποριτσέλη. Καλά στην ομάδα. Να φύγετε χθες. Φύγε, Μποριτσέλη. Μη σου δώσω μία με το τακούνι. Κοίτα, έγινε δρόμο με τον Ζιντάν τώρα. Εντάξει. Με τον Ζιντάν η καλύτερη άμυνα θα έπαιζε. Γιατί και στην παράσταση του ως ποδοσφαιριστής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ούμορη τρελή Ζιντάν, χαλά στην Παρσελόνα. Εγώ τον Ζιντάν του λέω πάνε στην Εύερτον να τη βγάλει 8η. Πάνε στην Μπράιτον. Έζησα να τα ακούσω, ναι. Και αυτό. Για πάνε να δούμε. Ούμορη τρελή. Δώσε μια τελευταία γραμμή, ναι. Για 30 δευτερόλεπτα, ό,τι θες πεις. Κοίταξε. Έπεσε. Ναι. Δεν μου λες ρε κόκκινο. Ναι. Βγαίνουν οπαδοί, μιλάνε για τη Ρεάλ.